Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Την ιδιαίτεραν των χειροδίων και ενδόξου τα έργα συγκύρωσαν σε αδερφή την αδιάφθαρο στο λόγο του εκπούσαν την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνομε. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Δόξα πατρική, ο και αγίο πνεύμα, την κυρική αίτη, ο πάνω στην αιώνα να μην. Κυρίσον, 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 πάτε όχι, ευλόγησο. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόνου και Πανακυράτου αυτού Μητρός, της επωνομαζομένης του Λιανής δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει και Αθήσει Διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Οσίας Μητρός ημών Ξένης, εις την μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεό. Θεμιστοποιή, μας έρχεται για άλλη μια φορά να μας ομιλήσει και να τον ευχαριστήσουμε όλοι, διότι να ξέρετε, μας προσέφερε ένα μεγάλο δώρο στο μοναστήρι μας. Μας έφερε ένα απότμημα Λειψάνου, του Ιερού Λειψάνου, του Αγίου Ελευθερίου. Και έτσι, από εδώ και πέρα, θα έχουμε κι εμείς το Λειψάνο του Αγίου Ελευθερίου και τον ευχαριστούμε. Στο τέλος θα προσκυνήσετε όλοι και θα τον ευχαριστήσετε. Σας ευχαριστούμε, Πατέρα Θεμιστοκλή, για όλα. Να εύχεστε για μας και εμείς πάντοτε ευχόμαστε για εσάς. Αγαπητοί μου αδελφοί, να ευχαριστήσω πρώτα και εγώ το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύρου, τον κύριο Δωρόθε, ο οποίος μου έδωσε την άδεια, την κανονική, να ομιλήσω σήμερα κοντά σας εδώ, σε αυτό το γνωστό μας πλέον ιερό προσκύνημα της Παναγίας Τουρλιανής. Και φυσικά όλο αυτό δεν θα γινόταν εάν δεν είχα την αδελφική πρόσκληση του Αγίου Καθηγουμένου μας, του Πατρός Αλεξίου, τον οποίο ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για την τιμή προς το πρόσωπο του Πατρός Πέτρου που είναι κοντά μας εδώ σήμερα και όλους εσάς που παρόλη την αναστάτωση αυτού του καιρού που μας ταλανίζει λιγάκι όλη αυτή η κατάσταση, αφήσατε τη ζεστασιά του σπιτιού σας για να έρθετε να πάρετε τη ζεστασιά της Εκκλησίας. Αυτό είναι πολύ ωραίο και ευλογημένο, γιατί η ψυχή του ανθρώπου πάντοτε διψάει να ακούσει κάτι προς ωφέλειά της, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο παρατούμε τα στροσίδια, τα σπίτια μας, τις ανέσεις μας, για να έρθουμε στην Εκκλησία και να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Ενθυμούμε, σεβαστοί μου πατέρες, ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, την Εκκλησία και διακόνησε την Εκκλησία όσα χρόνια το επέτρεψε ο Θεός, γιατί είχε και τους μεγάλους πειρασμούς και δεν είναι μόνο ένα αγίης πατήρ, αλλά είναι και μάρτυρας της Εκκλησίας ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αυτός λοιπόν, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, θέλοντας να πείσει τους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει κάτι ανώτερο στη ζωή τους από το να βρίσκονται στην Εκκλησία, μυστηριακά όμως, όχι να μπαίνουμε και να βγαίνουμε, ανάβουμε ένα κερί και φεύγουμε, αλλά να μπαίνουμε μέσα και να συμμετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτό ήταν η ζωή του ολόκληρη και γι' αυτό λειτουργούσε όλη την ημέρα, κάθε μέρα λειτουργούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και για να πείσει τους ανθρώπους τι έκαμε, τι επινόησε, επειδή οι άνθρωποι πηγαίνανε στα υποδρόμια και πηγαίνανε και στα θέατρα οι άνθρωποι, τότε οι άνδρες είχαν την πρωτιά σε αυτά, επινόησε τις βραδινές θείες λειτουργίες και τις μεγάλες λιτανίες. Όταν άκουγε λοιπόν, όταν γίνεται ένα υποδρόμιο και θα δώσουν εκεί τους αγώνες και τα θέατρα, τότε είχε ανθρώπους που ήξεραν τι ώρα ξεκινάει αυτό και τι ώρα τελειώνει. Και κατά την ώρα που ξεκινούσε αυτό, αυτός τους μάζευε όλους τους χριστιανούς, έκανε αυτό έτσι το τέχνασμα, για να μην τους χάσει από την Εκκλησία και πάνε και αμαρτήσουν εκεί, και ξεκινούσε τη λιτανία. Κανένας δεν ήξερε πού θα φτάσει αυτή η λιτανία. Και πορεύονταν και πορεύονταν και είχε τους ανθρώπους που ερχόταν και το λέγανε. Ακόμα δεν τελείωσε ο υπόδρομος. Ακόμα δεν τελείωσε το θέατρο. Και αυτό συνέχιζε παραπάνω. Μάλιστα δε επέβαλε και ως κανόνα
στις γυναίκες οι οποίες ανατρέφαν τα παιδιά στο σπίτι, γιατί προφανώς τότε δεν είχαν ένα και δύο παιδιά, αλλά είχαν πολλά παιδιά, όπως και παλιότερα οι άνθρωποι, και εδώ θα υπάρχουν οπωσδήποτε άνθρωποι που θα έχουν πολλά παιδιά οι παλιότεροι, έβαλε στις γυναίκες έναν κανόνα, επειδή οι άνδρες αργούσαν να γυρίσουν από τις λιτανίες, είπε στις γυναίκες να κάνουν την προσευχή του ανδρός τους, να την κάνουν οι ίδιες, ώστε όταν γυρνάει ο σύζυγος να είναι ξεκούραστος, γιατί τους είχε οπωσδήποτε, όπως καταλαβαίνετε, αποθεώσει από την πολλή λιτανία και από την πολλή λατρεία. Τόσο ήταν το πάθος του Αγίου, αφού μπορούσε να ομιλεί και για ένα μόνο πρόσωπο που πήγαινε. Αν δεν έβρισκε, έκανε το κήρυγμα και το λόγο του για ένα πρόσωπο. Το θέμα το οποίο έτσι σήμερα στην αγάπη σας επιλέξαμε να ομιλήσουμε και με αυτή την εισαγωγή, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι πάρα πολύ καλά, είναι ότι ο άνθρωπος που βαπτίζεται στην Εκκλησία, ο Ορθόδοξος Χριστιανός που μπαίνει στην Κολυμβήθρα, από την ημέρα αυτήν ο άνθρωπος γίνεται παίρνοντας τα τρία μυστήρια. Συνήθως βλέπετε σήμερα όταν κάνουμε μία βάπτιση, γράφουμε στο προσκλητήριό μας, σας καλούμε στη βάπτιση του παιδιού μας, έτσι δεν γράφουμε? Κανονικά πρέπει να γράψουμε και άλλα δύο μυστήρια που γίνονται μαζί, ή τουλάχιστον ένα ακόμη, που είναι το μυστήριο του χρίσματος. Και σε παλιότερες εποχές, όταν τα μυστήρια δεν ήταν ιδιωτικά όπως γίνεται σήμερα, κλείνουμε την ώρα όποτε θέλουμε εμείς, αλλά παλιότερα τα μυστήρια ήταν κοινά, τότε δίνονταν και τα τρία μυστήρια μαζί. Δηλαδή βάπτιση, χρίσμα και θεία λειτουργία, θεία κοινωνία. Έπαιρνε ένας που βαπτιζόταν. Και θα θυμάστε και θα το έχετε καταλάβει αυτό πολλές φορές, ίσως θα βοηθήσει λίγο να το παροτρύνω αυτό και να το πω περισσότερο στην αγάπη σας, για να μπούμε μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας. Θα βλέπετε και θα ακούτε ότι σε κάποιες μεγάλες δεσποτικές εορτές δεν ψάλλουμε το Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, αλλά ψάλλουμε το όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε. Και είναι πανηγυρικό αυτό, πολύ όμορφο, στον πρώτο ήχο ψάλλεται, και αυτό σημαίνει ότι όταν ακούμε αυτό το τροπάριο, τότε γινόταν τα βαπτίσματα στην Εκκλησία μας. Δεν υπήρχαν ξεχωριστές ημερομηνίες, όταν η Εκκλησία όριζε, τότε γινόταν τα μυστήρια αυτά. Η εισαγωγή αυτή που είπα δένει με το γεγονός ότι ο χριστιανός από την ημέρα που μπαίνει μέσα στην Εκκλησία να βαπτιστεί, να χρηστεί και να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού, αμέσως με αυτά τα μυστήρια γίνεται γνήσιο μέλος της Εκκλησίας και συμμετέχει μέσα στην Εκκλησία σαν να είναι από χρόνια βαλμένος μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή δεν έχει διαδοχή αυτό, δηλαδή να πούμε τώρα δικαιούσε αυτό, μετά δικαιούσε εκείνο, μετά δικαιούσε το άλλο, αλλά άπαξ και κάποιος βαπτιστεί μέσα στην Εκκλησία, αυτός απολαμβάνει ό,τι απολαμβάνουν και όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία. Το ζήτημα είναι όμως να αντιληφθούμε τι έχουμε πάρει μέσα από την βάπτισή μας από αυτή την ημέρα και να καταλάβουμε ότι όταν βαπτιζόμαστε γινόμαστε συγκληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού. Παράδειγμα, από σας πόσοι άνθρωποι εργαστήκατε στη ζωή σας, αποκτήσατε αυτά που αποκτήσατε γιατί κουραστήκατε και όταν θα έρθει η ώρα να παραδώσουμε τη σκυτάλη για να πάμε στην Άνω Ιερουσαλήμ, όλο αυτό που θα το αφήσουμε, το βιός μας, θα τα αφήσουμε στα παιδιά μας, στους κληρονόμους μας. Λοιπόν, ο Χριστός από την ημέρα που μας βαπτίζει μας κάνει κληρονόμους όλης της Βασιλείας των Ουρανών. Ό,τι έχει ο ουρανός, ο Παράδεισος δηλαδή, το έχει ένας που είναι βαπτισμένος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα λέγαμε μια δυνατή βάση αυτή στη ζωή μας. Εάν το αντιληφθούμε αυτό νωρίς, βλέπουμε ότι είμαστε πολύ πρικισμένοι. Έχουμε τη μεγαλύτερη πρίκα που είναι να ζούμε από αυτή τη ζωή μέσα στον Παράδεισο. Γιατί η ζωή είναι ένας Παράδεισος. Ο Θεός δεν έπλασε κόλαση. Δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή μας πουθενά η λέξη κόλαση. Την κόλαση την πλάθει ο άνθρωπος όταν δεν ζει με τον Χριστό. Όταν ο άνθρωπος ζει με τον Χριστό, τότε ζει μόνο στον Παράδεισο. Γι' αυτό βλέπετε, όταν ο άνθρωπος λέμε αμαρτάνει, η αμαρτία σε απομακρύνει από το Θεό.
Δεν σε αφήνει να είσαι δίπλα στον Χριστό. Εφόσον δεν είσαι όμως κοντά στον Χριστό, που είσαι με τον άλλον, τον ακατονόμαστο. Γιατί σε πειράζει και εσύ το πείραγμά του το παίρνεις στα σοβαρά, το ακούς, υπακούς αυτό, με αποτέλεσμα να βρίσκεσαι σε μία αμαρτωλή κατάσταση. Όταν είσαι λοιπόν μέσα στο σπίτι του Χριστού, για δείτε, θυμηθείτε εκείνη την ωραία παραβολή του ασώτου Ιού, που ο άσωτος Ιός έφυγε, αλλά όταν γύρισε, επέστρεψε, πάλι μπήκε μέσα στο σπίτι του Θεού και απολάμβανε όσα έχει ο Πατέρας. Αυτό είναι πολύ όμορφο να το κατανοήσουμε, ότι κάθε φορά που αμαρτάνουμε μέσα στην Εκκλησία μας, ενώ είμαστε μέσα στην Εκκλησία και αμαρτάνουμε, μας δίνεται η δυνατότητα να γυρίσουμε στον Χριστό, να πούμε την αμαρτία μας, να την ομολογήσουμε, να μετανοήσουμε για αυτό που κάνουμε και πάλι γίνεται πανηγύρι εν το ουρανό και μέσα στην Εκκλησία γίνεται, λέει, μεγάλη χαρά επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι για κάθε έναν ο οποίος πραγματικά μετανοεί και ξαναμπαίνει μέσα στην Εκκλησία πανηγυρικά πλέον. Η επισφράγηση της επιστροφής του χριστιανού γίνεται μυστηριακά. Δεν γίνεται όπως το θέλει ο καθένας. Η Εκκλησία το έχει πει ξεκάθαρα αυτό, ότι μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία και επισφραγίζεις την επιστροφή σου ενώνοντας τον εαυτό σου με τον Χριστό μυστηριακά με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό δεν είναι όπως νομίζουμε εμείς κάθε πότε θέλουμε να κοινωνούμε. Πρέπει να κοινωνούμε τακτικά, γιατί αυτός είναι ο κανόνας της Εκκλησίας. Η νηστεία, την οποία επαγγέλλεται η Εκκλησία μας και την οποία και ο ίδιος ο Κύριος μας ετήρησε, δεν είπε ότι στο σαραντάριο όρος επί 40 ημέρες και 40 νύχτες ενίστευσε και δεν έφαγε τίποτα και μόλις πέρασαν οι 40 ημέρες επείνασε ο Χριστός. Αυτό σημαίνει η νηστεία, ότι είναι για την άσκησή μας, για τον αγώνα μας, τον οποίο χρειαζόμαστε. Άρα λοιπόν το μυστήριο είναι αυτό το οποίο μας βάζει στην κοινωνία με το Θεό και ερχόμαστε σε επαφή με το Θεό κάθε φορά που ενωνόμαστε με το σώμα και το με τον Χριστό. Γι' αυτό κάθε φορά που ερχόμαστε στην Εκκλησία, ο πόθος μας ο διακαής, ο μόνιμος έρωτάς μας είναι να ενωθούμε με τον Θεό μας. Και ένωση με το Θεό δεν είναι με το μυαλό μας, όπως κάνουν κάποιοι προτεστάντες και αιρετικοί, αλλά η ένωση με το Θεό γίνεται μόνο όταν ενωνόμαστε με το σώμα και το με το Χριστού. Και γι' αυτό βλέπετε έμεινε στην παράδοσή μας, γίνονται πολλά πράγματα έτσι μέσα στην Εκκλησία μας, τα οποία δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε εύκολα, όταν δεν μπούμε μέσα βαθιά να σκάψουμε και να οργώσουμε και να απολαύσουμε όλη αυτή τη σπορά που επιτρέπει ο Θεός να έχουμε στα χέρια μας, να σπέρνουμε και να θερίζουμε, είναι ότι στις μεγάλες εορτές κατά βάση, ας πούμε στις δεσποτικές εορτές, ο πολύς λαός, αλλά όχι ο πολύ καλά κατηχημένος λαός, θέλει να κοινωνάει στις μεγάλες εορτές. Γιατί θέλει να κοινωνάει στις μεγάλες εορτές? Γιατί αυτό ήταν η τάξη της Εκκλησίας μας, ότι οι χριστιανοί οφείλουν να κοινωνούν τακτικά και να ενώνονται με το Θεό. Όταν λοιπόν ενωνόμαστε με το Θεό, με τα μυστήρια, όπως είναι η Θεία Ευχαριστία, όπως είναι το βάπτισμα, είπαμε, το χρίσμα, όπως είναι το μυστήριο του γάμου, δεν νοείται κάποιος να είναι ζευγάρι και να μην κάνει τον χριστιανικό ορθόδοξο γάμο. Όλα τα άλλα δεν τα αναγνωρίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας ως νόμιμα κατά Θεόν. Το κράτος, η πολιτεία έχει άλλη άποψη. Αλλά η Εκκλησία, βλέπετε, έχει την δική της παράδοση πάνω σε αυτά τα πράγματα, διότι όλα αυτά δεν τα παρέλαβε και τα έφτιαξε μέσα στο ρου του χρόνου έτσι όπως είναι ατάκτως ηρημένα, αλλά ο ίδιος ο Κύριος μας ευλόγησε όλα αυτά τα μυστήρια και ιδιαίτερα το μυστήριο του γάμου, κατά το οποίο ευρέθη ο Χριστός, όπως θυμάστε, στο γάμο της Κανά της Γαλιλαίας και εκεί τον πλησίασε δε και η μάνα του και τον ενόχλησε και του είπε, λέει, τελείωσε και το κρασί, κάνε κάτι. Γάμος χωρίς κρασί δεν γίνεται, πρέπει να υπάρξει ένα γλέντι και σου λέει ευλόγησε και δώσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους αφού τελείωσε το κρασί τους να έχουν και κρασί. Τι λέτε, εάν ο Χριστός καταδέχθηκε να ευλογήσει το κρασί σε έναν γάμο για να διασκεδάσουν οι άνθρωποι, τι μεγάλη ευλογία δίνει στο να ζήσουν και οι άνθρωποι μαζί.
αλλά και εκτός αυτού και στο μυστήριο του ευχελαίου και στο μυστήριο της χειροτονίας, σε όλα τα μυστήρια τα οποία η Εκκλησία μας έχει, εκεί βλέπουμε πώς ο άνθρωπος ενώνεται με τον Θεό και χωρίς όλα αυτά τα μυστήρια στη ζωή μας δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Δεν μπορούμε να κάνουμε δηλαδή μία επιλογή να πούμε «Εγώ δέχομαι το βάπτισμα, δεν δέχομαι τη Θεία Κοινωνία». «Εγώ δέχομαι τη Θεία Κοινωνία, αλλά δεν δέχομαι το βάπτισμα». «Εγώ δέχομαι το ευχέλιο, αλλά δεν δέχομαι τη χειροτονία». Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να καταλάβουμε ότι είναι πράγματα πολύ σημαντικά, γιατί εάν δεν έχουμε αυτή την λειτουργική λεγόμενη αγωγή, κάπου θα καταλήξουμε. Γι' αυτό λοιπόν το πιο λεπτό σημείο είναι, αδελφοί μου, όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε όλα αυτά που γίνονται μέσα στην Εκκλησία, όταν δηλαδή δεν έχουμε βίωμα από τα μικρά μας, από τα παιδικά μας χρόνια, εγώ θα έλεγα από τα χρόνια που κυοφορείται ένα παιδί, δεν έχει αυτό το λειτουργικό βίωμα, το μυστηριακό βίωμα. Δηλαδή πώς να πω μια μάνα όταν θα γεννήσει το παιδί της και θα το κάνει 3, 4, 5 ετών να μου το φέρει για να το κατηχήσω. Άργησες θα πρέπει να πω. Γιατί το παιδί πρέπει να κατηχηθεί εν όσο γίνεται ακόμα η σύλληψη του παιδιού. Από την ώρα, από τις άκρας συλλήψεως, όταν είναι ακόμη σε μορφή όπως είναι ακριβώς μέσα, πώς μπαίνει το σπέρμα και το οάριο το γονιμοποιεί όλο αυτό το πράγμα και μένει στη μήτρα της γυναίκας, από εκεί ξεκινάει. Πώς μια μάνα λειτουργεί? Επίτοκος που δεν κοινωνάει, δεν εξομολογείται, δεν έχει αυτή τη μυστηριακή ζωή. Πώς αυτό θα το μεταδώσει το παιδί της? Βλέπετε, εάν λοιπόν λείψει το λειτουργικό βίωμα από τα εξαπαλών ονείχων χρόνια στο παιδί, το παιδί πώς θα μεγαλώσει μετά και πώς αυτό το παιδί θα μπορέσει να κατανοήσει τα της Εκκλησίας μας? Και εδώ είναι το κομβικό σημείο που είπαμε στην ομιλία μας αυτή, ότι για αν ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο οποίος είναι βαπτισμένος και βρίσκεται χρόνια μέσα στην Εκκλησία και δεν κατανοεί αυτή την τάξη της Εκκλησίας μας, αποτέλεσμα είναι να μην πράττει σωστά τα της Εκκλησίας και ενώ βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία όπως νιώθει, να μην είναι όμως πραγματικά αληθινός χριστιανός. Να είναι γιαλαντζή χριστιανός, δηλαδή ψεύτικος χριστιανός. Και από αυτό έχουμε γεμίσει. Και βλέπετε, εμείς λέμε πολλές φορές οι χριστιανοί, για να δικαιολογηθούμε, γιατί έχουμε πάρει πολλά πράγματα από τον πολιτικό κόσμο, όπως σκέπτεται και όπως συμπεριφέρεται, εμείς λέμε «Α, φταίει το σχολείο», «Φταίει η πολιτεία», «Φταίνει οι άνθρωποι». Ενώ κατά βάση θα πρέπει να ξέρουμε ότι εάν λειτουργεί σωστά μέσα μας από τα μικρά μας χρόνια αυτό το λειτουργικό βίωμα, το οποίο αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος από μικρή ηλικία και βλέπει, συναισθάνεται και έχει όλα αυτά τα αισθήματα μέσα αγάπης προς τον Θεό, πώς αυτά έχουν καλλιεργηθεί. Μου λέει ένας ηθοποιός, ο οποίος έρχεται αυτός κάθε μεγάλη εβδομάδα, έρχεται από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι την Ανάσταση. Και του λέω, μα γιατί έρχεσαι κάθε χρόνο από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι την Ανάσταση και μετά δεν σε βλέπουμε καθόλου μέσα στην Εκκλησία? Και έρχεσαι μια φορά το χρόνο, αλλά κάθε μέρα, πρωί, βράδυ, με το βιβλίο στο χέρι κτλ. Λέει, θα σας πω. Λέω, όταν ήμουνα μικρός, οι γονείς μου που πάντα εργαζόταν, αλλά δεν είχαν λειτουργική ζωή, δεν πήγαιναν στην Εκκλησία δηλαδή, με έστελναν το Πάσχα, όταν είχαμε διακοπές από το σχολείο, με στέλναν στον παππού μου και στη γιαγιά μου, οι οποίοι ήταν στο χωριό και οι οποίοι άνθρωποι αυτοί πήγαιναν στην Εκκλησία. Και έπεφτε το παιδί αυτό, συνέπεφτε δηλαδή, να πηγαίνει κάθε Πάσχα στο χωριό του, οπότε από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι την Ανάσταση που έμεινε στους παππούδες για τις γιάδες, πήγε κάθε μέρα Εκκλησία. Αυτό του έγινε τέτοιο το βίωμα, που και όταν μεγάλωσε και μέχρι σήμερα, δεν μπορεί αυτό να το αποχωρήσει. Δεν μπορεί να νιώσει δηλαδή μεγάλη εβδομάδα, τον καλούν να πάει να παίξει θέατρο, να κάνει εκείνο και τα. Δεν πάει πουθενά, γιατί είναι αποκλειστικά αφιερωμένος μόνο στη ζωή της μεγάλης εβδομάδας. Λέω, τι όμορφο θα ήταν
και αν οι γονείς του του δίνανε το υπόλοιπο βίωμα όλο του χρόνου, να ήταν το παιδί μονίμως μέσα στην εκκλησία, οπότε αντιλαμβάνεστε πώς αυτή η κατάσταση εξελισσόταν. Τώρα, μας κάνει εντύπωση επίσης και κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό, ότι και εμείς που μεγαλώσαμε μέσα στην εκκλησία και νομίζουμε ότι έχουμε χριστιανικό βίωμα, πώς γίνεται τα δικά μας παιδιά να μην βρίσκονται στην εκκλησία και μάλιστα και τώρα τελευταία είναι το καινούργιο αυτό φρούτο που δηλώνουν άθεα. Επαγγέλλονται την αθεία. Δεν θέλουν να σπαστούν εικόνες. Δεν θέλουν να ραντίζονται με τον αγιασμό. Δεν ομιλώ να μπουν μέσα στην εκκλησία γιατί δεν θέλουν να πατήσουν το πόδι τους. Και αυτά τα παιδιά είναι χριστιανών γονέων παιδιά. Τι γίνεται με αυτή την κατάσταση? Πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό στη ζωή μας εάν συμβεί και σε εμάς? Αυτό είναι ένα πολύ δυνατό ερώτημα το οποίο μας κάνουν πολλές φορές άνθρωποι που έρχονται στην εκκλησία, είτε να εξομολογηθούν, είτε να συζητήσουν με τους ιερείς τα προβλήματά τους, και έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί αυτή η συμβουλή της εκκλησίας είναι πολύ σημαντική να δίδεται, αλλά φυσικά αυτή η συμβουλή για να δοθεί χρειάζονται και δύο αυτιά. Χρειάζεται κάποιος και να ακούσει κιόλας. Δεν είναι μόνο να μιλάς, πόσες φορές, πόσα κηρύγματα έχουν γίνει, πόσες ομιλίες έχουν γίνει, πόσα βιβλία έχουν γραφτεί, πόσες εκπομπές έχουν γίνει σε ράδια, πόσες, αν είχαμε και τηλεόραση εκκλησιαστική, θα λέγαμε πόσες φορές είδαμε και διάφορα εκκλησιαστικά θεάματα, έργα, ας πούμε, στην εκκλησία, εκκλησιαστικά εννοώ, και παρόλα αυτά βρισκόμαστε σε μια αραστόνη πνευματική, η οποία δεν μας αφήνει να κατανοήσουμε αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε εις βάθος και εις πλάτος στη ζωή μας για να μπορούμε πραγματικά να γίνουμε λειτουργικοί άνθρωποι. Η απάντηση είναι πολύ απλή, ήδη την καταλάβατε, ότι τα παιδιά αυτά δεν είχαν ένα γνήσιο λειτουργικό φρόνημα πάρει από τους γονείς. Γιατί οι γονείς είτε δεν πήγαν το παιδί τους στην εκκλησία, δεν συνήθισαν να το πηγαίνουν, το πήγαιναν μια φορά την Μεγάλη Εβδομάδα, όπως ο συγκεκριμένος ο ηθοποιός, είτε οι γονείς με τις δουλειές τους, που καταλαβαίνω και αυτό ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί το προς το ζήν, δεν μπόρεσαν να δώσουν στα παιδιά τους αυτό που έπρεπε να πάρουν ως λειτουργικό βίωμα. Δηλαδή ενθυμούμε όταν ήμουν μικρός και βλέπετε, είχα τους παππούδες και τις γιαγιάδες μου που πραγματικά αυτοί επιτέλεσαν ένα πολύ μεγάλο έργο στην πνευματική μου οικοδομή. Ας πούμε, η γιαγιά μου ξυπνούσε 3 η ώρα τα μεσάνυχτα, έπρεπε να πω από την Παρασκευή να κοιμάμαι στο σπίτι για να πάμε μαζί στο κημητήριο τα Σάββατο το πρωί στη Θράκη. Πηγαίνουν όρθρουβα θέως στα μνήματα, εκεί που είναι και κοιμημένοι, για να κάνουν όλα αυτά τα τρισάγια που πήγαιναν οι ιερείς πρωί-πρωί και πριν φέξει, πριν βγει η ημέρα, έπρεπε να έχουν γυρίσει στα σπίτια τους. Και λέω, αυτό πόσο έχει χαραχτεί μέσα μου, που έβλεπα που έκαμνε το πρόσφορο, πώς το ζήμωνε, πώς είχε τα ειδικά αυτά σκεύη, το κόσκινο το ειδικό σκέφος που θα ζήμωνε, το αλεύρι στο ειδικό τάπερ που είχε, στο ειδικό δοχείο ας πούμε, όλα αυτά που τα διαφύλασε, όλα αυτά τα ενθυμούμε σαν να τα έχω μπροστά μου. Γιατί αυτά, αφού μεγάλωσα και πέρασαν από εκείνα τα χρόνια 50 χρόνια ολόκληρα, γιατί δεν ξέχασα αυτό ποτέ? Γιατί έμεινε στον ηθοποιό αυτό το βίωμα? Γιατί ας πούμε κάποιο παιδί που είδα ότι από την πρώτη στιγμή που συλλήφθηκε μέσα στην κοιλιά της μάνας, η μάνα ερχόταν στην εξομολόγηση, όταν το γέννησε το έφερνε μαζί της στην εκκλησία, πώς αυτό το παιδί όταν αντιλήφθηκε, άρχισε να καταλαβαίνει τα πράγματα, πώς είδε τη μητέρα, τον πατέρα του να εξομολογούνται, και αυτό ζήτησε από μόνο του να μπει μέσα στις εκκλησίες. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε δώσει κόπο και μόχθο, παίρνουμε αυτό, μετά το εισπράττουμε σαν ένα λειτουργικό βίωμα από τα παιδιά μας, χωρίς να κουραστούμε και χωρίς να τα επιβάλλουμε να κάνουν κάτι, διότι αυτό το συνηθίζει κάποιος άνθρωπος από μικρός να κάνει κάτι. Για παράδειγμα, αν το παιδί μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον ψέματος, το παιδί θα μάθει να λέει ψέματα. Αν στο περιβάλλον αυτό, πόσες ελληνικές ταινίες έχουν γυριστεί, για παράδειγμα, θυμούμε μία που στο χωριό έκλεβαν
Όλοι κλέβαν, μικροί, μεγάλοι κλέβαν. Και τα παιδιά είχαν μάθει να κλέβουν, αφού κλέβαν και τον ιερέα του χωριού τους. Και ο παπάς αποφάσισε, λέει, να φύγει από το χωριό, δεν άντεξε, αφού κλέβαν ένα τον άλλο. Και μετά τι σκραφίστηκαν, δεν ήξερα καλά τι δασκαλία τη εκκλησία, και είπε: εντάξει, δεν θα κλέψουμε, λέει, εμάς, αλλά θα κλέψουμε το διπλανό χωριό. Και πήγαν, κλέψαν το διπλανό χωριό. Το βίωμα δηλαδή δεν σταματούσε, έπρεπε να γίνει αυτό που έμαθε ο άνθρωπος. Γι' αυτό ό,τι μάθεις από μικρός, αυτό θα κάνεις και όταν μεγαλώσεις. Εάν το βίωμα είναι γνήσιο στη ζωή κάποιου που μεγαλώνει και ιδιαίτερα συγκεκριμένα πάνω στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, εάν το παιδί καταλάβει τι είναι ο γάμος, πώς είναι δυνατόν να παρνηθεί το παιδί σου μετά το γάμο και να πει θα κάνει κάτι άλλο το οποίο δεν έχει σχέση με την ορθόδοξη κληρονομιά και παράδοσή μας. Βλέπετε, όλα αυτά το ένα με το άλλο συνδέονται και δεν μπορούμε να τα απομονώσουμε. Γι' αυτό βλέπετε, αν κάποιος έχει μία άποψη για την Εκκλησία, δηλαδή λέει εγώ δέχομαι αυτό, δεν δέχομαι εκείνο, δέχομαι εκείνο, δεν δέχομαι το άλλο, τότε αυτός είναι ένας προτεσταντικός τρόπος προσέγγισης της Εκκλησίας μας, που πόρο πολύ μακριά απέχει από το ορθόδοξο βίωμα. Και γι' αυτό σήμερα βλέπετε, και θα συνεχίσει αυτό να γίνεται στην κοινωνία την οποία ζούμε, είτε είναι μικρή η κοινωνία μας, είτε είναι μεγαλύτερη η κοινωνία μας, σιγά σιγά όλα ζυμώνονται και έρχονται τα πράγματα και αλλάζουν. Μόνο όταν έχεις αιμονή και επιμονή σε κάτι το οποίο έμαθες, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έλεγε συνήθως σε αυτού του είδους τις νέες μόδες που προέκυπταν και την εποχή του Αποστόλου Παύλου, γιατί πάντοτε υπάρχουν μόδες, έλεγε ο Απόστολος Παύλος, στήκετε και κρατείτε τα παραδόσεις. Οι μόδες έρχονται και φεύγουν. Βλέπετε, πάρτε τα άλμπουμ, τα φωτογραφικά σας, πριν από 40 χρόνια πώς φτενιζόσασταν, πώς φτιάνε τα μαλλιά σας, οι γυναίκες. Πώς δινόσασταν εσείς. Να πιάσω τους άντρες, πριν από 50 χρόνια κυκλοφορούσαν κάτι καμπάνες μεγάλες, κάτι γιακάδες μέχρι τον οφαλό κάτω των ανθρώπων. Και έλεγε ο άνθρωπος είναι της μόδας. Και μετά βλέπουμε τις φωτογραφίες. Πάπα, σκίστε, να φύγουν, να μην υπάρχουν στα άλλα. Πώς ήμασταν σαν καρναβάλια αντιμένοι. Ναι, κάπως έτσι γίνεται ο άνθρωπος. Όταν δεν τηρεί τα του Θεού, γίνεται ένα ολόκληρο καρναβάλι ο άνθρωπος και αυτό έχει επιπτώσεις μέσα στη ζωή του. Και γι' αυτό βλέπετε τα συμπτώματα που η κοινωνία σήμερα αντιμετωπίζει. Και εν γέννη και ο εκκλησιαστικό μας βίος, διότι εμείς δεν είμαστε χωριστά από την πολιτεία. Οι ίδιοι είμαστε οι πολίτες της πολιτείας που ψηφίζουμε και οι ίδιοι οι πολίτες που μπαίνουμε στην εκκλησία και εκκλησιαζόμαστε. Δεν είμαστε διαφορετικά πρόσωπα. Δεν είμαστε δύο κόσμοι. Ένας κόσμος είμαστε, ο οποίος έχει διαφορετικές προσεγγίσεις στη ζωή. Αλλά βλέπετε ότι μας επηρεάζει πάρα πολύ ο ξενικός τρόπος ζωής. Μας επηρεάζουν πάρα πολύ τα ξένα, τα ξενόφερτα πράγματα, και για να κρατήσεις την παράδοση, βλέπετε στα μικρά μέρη όπως είναι το νησί σας, κρατάτε αυτές τις παραδόσεις. Γιατί ακόμα δεν επήλθε, παρότι ο τουρισμός έχει επελάσει πάρα πολύ στον τόπο σας, εσείς ξέρετε με τον τρόπο σας πώς θα κρατήσετε αυτό. Και αυτό το κρατάει φυσικά η μάνα που είναι πρώτα η εκκλησία μας, οι ποιμένες. Οι ιερείς μας που κρατάνε τις παραδόσεις και μας υπενθυμίζουν ψυχοσάββατο, το ώρα της Παναγίας, την άλλη Πεντηκοστή, την άλλη Γονικλησία, την άλλη Αγιασμός, την άλλη Αγρυπνία. Αν δεν υπάρχουν αυτά, δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί την μυστηριακή ζωή. Και γι' αυτό αυτό που φαίνεται σήμερα στην κοινωνία ως μοντέλο να θέλει να παραμορφώσει τα πράγματα και να τα λιώσει, είναι ότι ο άνθρωπος μακράν από την λειτουργική μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, τότε είναι αυτό που ακούμε και διαβάζουμε μέσα στο Ευαγγέλιο, ότι ο άνθρωπος απομακρυσμένος από τον Θεό παρασυνευλήθη, λέει, της κτίνεση και ομοιώθη αυτής. Δηλαδή προσπαθεί ο άνθρωπος, εφόσον δεν έχει ελπίδα, δεν έχει στήριγμα που είναι ο Χριστός, γι' αυτό δίνει η Εκκλησία αυτό που λέμε πίστη ορθόδοξη, δίνει ελπίδα στον άνθρωπο. Για δες, σε κάποιον πεθαίνει το παιδί του, σε κάποιος χάνει τη γυναίκα του, κάποια γυναίκα χάνει τον άντρα της, υπάρχει κάποιο θέμα μέσα στο σπίτι υγείας. Πού θα στηρίξεις τη ζωή σου? Προηγουμένως ψάλαμε τον Εσπερινό,
και είπε ένα στίχος «Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκέ στη σωτηρία». Πού θα στηρίξεις τη ζωή σου, αν δεν τη στηρίξεις τον Χριστό σου? Ποια είναι η ελπίδα χωρίς Χριστό? Καμία. Βλέπεις, ο άνθρωπος πάει στο νοσοκομείο, για παράδειγμα, συνοδεύει έναν ασθενή. Και την ώρα που συνοδεύει τον ασθενή, αντιλαμβάνεται η κατάσταση που δεν είναι καλά και αρχίσει, κλαίει, χτυπιέται, τηλεφωνεί διάφορους ανθρώπους να βρει συμπαραστάτες, να τους πει για το πρόβλημα, αλλά δεν κάνει κάτι πολύ σημαντικό. Δεν το έχει μάθει αυτό το πολύ σημαντικό, να κάνει προσευχή. Για να τον κρατήσει αυτή η προσευχή και δυνατό να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του και να του δώσει και την ελπίδα ότι με την χάρη του Θεού μπορεί να γίνει και ένα θαύμα στην περιπέτεια της οικογένειας του. Αυτά λοιπόν όλα τα καλλιεργεί η πίστη. Δεν είναι εύκολο να το καταλάβουμε. Λένε πολλοί από τους Αγίους Πατέρες που αφήνουν, υπάρχει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία» του πατρός Στεφάνου Αναγνωστόπουλου, ένα πάρα πολύ όμορφο βιβλίο, που λέει εκεί πέρα πολλές εμπειρίες που είδαν οι άνθρωποι μέσα και κατά την Θεία Λειτουργία, ότι ανοίγουν οι ουρανοί, ανοίγει το Άγιο Βήμα, κατεβαίνουν οι άγγελοι, φτερουγίζουν, τα βλέπουν τα παιδιά, λένε στους ιερείς «Μα πώς χωράτε παππούλοι εδώ πέρα που είναι γεμάτο από αγγέλους?» Πολλές οπτασίες, πολλά πράγματα, πολλά θεάματα τα οποία βλέπει κάποιος μέσα στην εκκλησία. Όλα αυτά κρατεούν τον άνθρωπο και του δίνουν μεγάλη δύναμη να πορεύεται στη ζωή του. Γι' αυτό η εκκλησία σημαίνεται εν τις μυστηρίες, φανερώνεται με τα μυστήρια. Χωρίς μυστήρια λοιπόν δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει. Και όλη η ζωή η σύγχρονη σήμερα τίνει να απομακρύνει τον άνθρωπο από το μυστήριο. Η λέξη μυστήριο προέρχεται από το ρήμα μείο, με ύψιλον, που σημαίνει έχω το στόμα κλειστό. Αλλά και η ίδια η λέξη με έναν άλλο τονισμό, μειό, σημαίνει κάποιον τον οδηγό να μάθει μέσα στην εκκλησία. Η ίδια λέξη με διαφορετικό τονισμό. Ύψιλον ωμέγα, μειό, μειό. Κάνω έναν μύστη δηλαδή, τον φέρνω μέσα στην εκκλησία και μαθαίνει και παθαίνει με τα μυστήρια του Θεού και έτσι γίνεται γνήσιο μέλος της εκκλησίας. Γι' αυτό και στην πρώτη εκκλησία, ιδιαίτερα στην αρχαϊκή εκκλησία, στους 3-4 πρώτους αιώνες της εκκλησίας μας, τότε οι χριστιανοί για να βαφτίζονταν μέσα στην εκκλησία έπρεπε οπωσδήποτε πρώτα να μοιηθούν. Πρώτα δηλαδή έπρεπε να μάθουν πάρα πολλά για την εκκλησία και τότε σε αυτούς γινόταν με το ρήμα γινόταν μειό, προσπαθούσε η εκκλησία να τους μοιήσει δηλαδή στο να μπουν στην εκκλησία και το μειό, δηλαδή να έχω το στόμα κλειστό, γινόταν από την ημέρα που βαπτιζόταν και μετά γιατί δεν μπορούσαν να ομολογήσουν στους άλλους. Γι' αυτό και ακούμε τα στήρας εν σοφία πρόσχομαι. Προσέξτε τις πόρτες, λέει η Εκκλησία. Για ποιους να τις προσέξουν τις πόρτες? Για αυτούς οι οποίοι είναι αβάπτιστοι και δεν έχουν ελπίδα σε αυτή τη ζωή και δεν καταλαβαίνουν και να μπουν μέσα στην Εκκλησία δεν είναι εύκολο γιατί πρώτα πρέπει να ενδυθούν με τον Χριστό, να βαπτιστούν, να κατηγηθούν σωστά, να μάθουν και όταν μάθαινε ο χριστιανός τα πράγματα τόσο καλά, η Εκκλησία τον εβάπτιζε και αφού τον εβάπτιζε ξαναξεκινούσε και τον ξανακατηχούσε για να του πει, και να του πει τα μυστικά της Εκκλησίας. Άρα τα μυστικά δεν μαθαίνονται εκτός Εκκλησίας, τα μυστικά μαθαίνονται μέσα στην Εκκλησία και αυτό είναι αυτό που λέγαν στην εποχή των Οθωμανών που ήρθαν και κάναν κατάληψη στην πατρίδα μας. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάματα, του Θεού τα πράγματα. Και μέσα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια που πέρασε ο ελληνισμός, η Ελλάδα δεν υπήρχε τότε σαν Ελλάδα όπως την ονούμε σήμερα, γιατί υπάρχουν και πολλά από τα πολιτικά πρόσωπα που είναι και ανιστόρητα, που δεν καταλαβαίνουν την ιστορία, ότι το ελληνικό κράτος έγινε μετά την επανάσταση του 21 κράτος. Μέχρι τότε ήταν γένος, το γένος των Ελλήνων. Και να το πω καλύτερα, ήταν το γένος των Ρωμιών. Και στο γένος των Ρωμιών δεν ανήκαν μόνο εμείς που είμαστε Έλληνες, αλλά ανήκανε όλοι όσοι ήταν βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
Γι' αυτό και αυτοί οι προπάτορές μας, οι προγονείς μας, όταν έκαναν το Σύνταγμα, έβαλαν στο άρθρο 3 στο όνομα της Αγίας Τριάδος, εν ονόματι της Αγίας Τριάδος. Γιατί εννοούσαν ότι η Ελλάδα ανήκει στους Ρωμιούς Έλληνες, οι οποίοι συγκροτούν και κατά βάση οι οποίοι έχουν βαπτιστεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και γι' αυτό η Εκκλησία, ξέρετε, μετά από αυτό, θέλησε η Εκκλησία να δώσει μεγάλη έμφαση στο ποιος θα μπει μέσα στην Εκκλησία και η Εκκλησία το θεσμοθέτησε μεν γιατί έπρεπε να εξασφαλιστεί, εμείς όμως δεν μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε απ' άκρον εις άκρον, διότι δεν το βιώνουμε όπως μας το έθεσαν οι πατέρες. Ποιο είναι αυτό? Ότι όταν βαπτίζουμε σήμερα ένα νήπιο, και αυτό ξεκίνησε ήδη από τον 6ο αιώνα να γίνονται οι νηπιοβαπτισμοί, η Εκκλησία είπε ότι κατά βάση πρέπει να υπάρχει ένας εγγυητής. Να το πω σε μια απλή γλώσσα. Ξεκινάς θες να φτιάξεις, για παράδειγμα, μια επιχείρηση. Δεν έχεις τα χρήματα και τώρα το κράτος δανειοδοτεί. Οι τράπεζες δίνουν χρήματα και παίρνεις ένα δάνειο. Όταν παίρνεις ένα δάνειο, τι κάνεις? Πηγαίνεις, λες τι έχεις, τι θέλεις να κάνεις και σου λέει θα θέλεις αυτό το ποσό, αλλά για να σου δώσω αυτό το ποσό πρέπει να υποθηκεύσεις κάτι, αλλά θα μου βάλεις οπωσδήποτε και εγγυητές. Μα δεν εμπιστεύεσαι εμένα που έχω τα... Α, λέει, χωρίς εγγύηση δεν γίνεται. Δύο υπογραφές από δύο διαφορετικά πρόσωπα τουλάχιστον έχω και εγγύηση. Και τι κάνει μετά, άμα δεν εξοφλήσει το δάνειο? Γυρνάει στους εγγυητές και οι εγγυητές, αχ, τι πάθαμε. Και η Εκκλησία, για να μην πει το αχ, τι πάθαμε, έβαλε στο βάπτισμα τον ανάδοχο, ο οποίος κατά βάση για την Εκκλησία είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο είναι επιφορτισμένο με αυτή τη διακονία να μάθει την ορθόδοξη πίστη στο παιδί, σε περίπτωση που οι γονείς του παιδιού δεν διδάξουν σωστά στο παιδί τους την κατήχηση. Την ορθόδοξη φυσικά. Δηλαδή η Εκκλησία, ξέρετε τι έκανε? Σαν φιλόστοργη μητέρα που ήταν, τους γονείς του παιδιού δεν τους εμπιστεύεται. Είναι σαν αυτούς που ζητάνε το δάνειο και τους λέει φέρε μου εγγυητή. Και γι' αυτό η Εκκλησία λειτουργούσε μυστηριακά, μυσταγωγικά από τα πρώτα της χρόνια και βοήθησε πολύ τους πρώτους ιδιαίτερα χριστιανούς να κατανοούν πριν ακόμη βαπτιστούν γι' αυτό που μένουν να κάνουν. Και επειδή ήταν ενήλικες και είχαν νου και γνώση, τότε δεν υπήρχαν ανάδοχοι στην πρώτη Εκκλησία. Το καταλαβαίνουμε, εφόσον κατηχούνταν οι ίδιοι ήταν μεγάλοι. Αν πάρουμε τώρα έναν μεγάλο που είναι 30-40 χρόνο και του μιλήσουμε τι είναι η Εκκλησία, θα καταλάβει και αυτός δεν χρειάζεται ανάδοχο, γιατί αυτός θα ομολογήσει, αυτός θα συνταχθεί, αυτός θα αποταχθεί τον διάβολο, θα συνταχθεί με τον Χριστό και θα ομολογήσει με το πιστεύω εις ένα Θεό, θα ομολογήσει την ποιότητα της πίστεώς του που είναι, που θα πιστεύει στην Αγία Τριάδα, τι είναι η Αγία Τριάδα, τι είναι ο Θεός, τι είναι ο Υιός, από πού εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα, τι είναι η Εκκλησία, είναι Αποστολική, είναι Καθολική, τι είναι η Εκκλησία, όλα αυτά τα μαθαίνει και τα ομολογεί ο ίδιος. Εδώ το μεγάλο πρόβλημα είναι πώς όμως η Εκκλησία θα δώσει όλο αυτό τον πλούτο, αυτή την κληρονομιά που είπα στην αρχή της ομιλίας μου, πώς αυτή την κληρονομιά θα την καταλάβει ένα μικρό παιδάκι που το βαπτίζουμε όταν είναι ακόμη βρέφος. Σου λέει βάζω ανάδοχο για να έχω εγγύητη και ρωτώ πόσοι από εμάς είμαστε μυσταγωγοί ως ανάδοχοι στα παιδιά που βαπτίζουμε, πόσοι από εμάς έχουμε αντιληφθεί τη μεγάλη ευθύνη που έχουμε έναντι Θεού και ανθρώπων που πήγαμε εκεί και πήραμε και τα συγχαρήκια κιόλας, μας δώσαν και συγχαρήκια, συγχαρητήρια που έγινες νονός, άξιος και χαίρεσαι εσύ, αλλά νομίζω ότι τελείωσε το έργο σου. Με το που βάπτισε, βάλεις λίγο λαδάκι, τελείωσες. Όχι, η Εκκλησία λέει, από τώρα ξεκινάει το μεγάλο έργο σου, από τώρα ξεκινάει η υπευθυνότητά σου και γι' αυτό υπήρξε και ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, πολύ μεγάλος πατέρας της ύστερης τουρκοκρατίας,
στην πατρίδα μας και μάλιστα Αγιορείτης, ο Άγιος Νικόδημος. Ο Αγιορείτης, από την Άξο ήταν η καταγωγή του, ο οποίος είπε ότι εάν κάποιος κατά την ημέρα της βαπτίσεως αναλάβει τη διακονία του αναδόχου, δηλαδή του νονού όπως λέμε εμείς, αυτός είναι σαν να έβαλε μια δυνατή θηλιά, σαν τα παλαμάρια κάτω στα καράβια, ένα μεγάλο τέτοιο σκηνί, και κάθεται πάνω σε ένα γκαζοτενεκέ, και αν σε περίπτωση παραπατήσει, δηλαδή δεν κάνει σωστά το έργο του, τότε είναι πραγματικά να πνιγεί. Για να δείξει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, λέει, ξέρεις βρε τι υποσχέσεις δίνεις, τι κάνεις εκείνη την ημέρα που βαπτίζεις το παιδί αυτό ως ανάδοχος, τι ευθύνη παίρνεις, την αντιλαμβάνεσαι. Και γι' αυτό, αδελφοί μου, πολλές φορές που έρχονται πολλά πνευματικά παιδιά να βαπτίσουν σήμερα που μιλάμε 2024 και ζητούν την ευλογία της Εκκλησίας για να βαπτίσουν ένα παιδί, αυτό που συμβουλεύουμε οι πνευματικοί πατέρες είναι αυτή η κουμπαριά που θα κάνεις. Οι γονείς του παιδιού είναι μέσα στην Εκκλησία, κοινωνούν τον Χριστό, έχουν μυστηριακή ζωή, καταλαβαίνουν ότι έχουν υποχρέωση αν βαπτίσουν το παιδί τους, ότι πρέπει το παιδί αυτό να μεγαλώσει μέσα στην Εκκλησία, ή το βαπτίζουν για να το βαπτίζουν για να έχει ένα φωτογραφικό άλμπουμ. Ή κάνουν τη βάφτιση για να περάσουν καλά και να πάνε μόνο στο κέντρο και να χορέψουν και να διασκεδάσουν ή να βάλουν τις ωραίες τουαλέτες τους, τα ωραία χρυσαφικά τους και τα ωραία κουστούμια τους και να στολίσουν την Εκκλησία. Θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι άλλο είναι το μυστήριο και άλλο είναι ότι προσκολάται πάνω στο μυστήριο. Το κυρίως μυστήριο είναι να μπουν οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία και να γυραστούν. Δηλαδή και γυμνοί να ερχόμασταν στην Εκκλησία, σημασία έχει ότι μπήκαμε μέσα στην Εκκλησία. Ασχέτως αν εμείς έχουμε κάνει ένα τύπο ή τυπάκι ή τρυπάκι, όπως θέλετε να το πούμε, όπως τα λένε σήμερα τα παιδιά, ότι για να πας ας πούμε στην Εκκλησία πρέπει να ντυθείς πάρα πολύ καλά, πρέπει να είσαι έτσι κομψευόμενος, πρέπει να είσαι παρφουμαρισμένος, πρέπει, όλα αυτά τα πρέπει η Εκκλησία δεν τα ξέρει. Η μάνα. Γιατί μια μάνα πρέπει να δεχθεί και τον πιο κατώτερο και τον πιο ανώτερο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και να βαφτίσει τον έναν όπως βαφτίσει και τον άλλον. Να παντρέψει τον έναν όπως παντρεύει και τον άλλον. Να κοινωνήσει τον έναν όπως κοινωνάει και τον άλλον. Γιατί αυτό είναι το πνεύμα της μυστηριακής ενώσεως. Όλα αυτά λοιπόν που είπαμε σαν παραδείγματα, όταν ξεχυλώνουν και χάνουν την ουσία τους και το περιεχόμενό τους, αποτέλεσμα είναι να οδηγηθεί ο άνθρωπος μακριά από το πνεύμα της Εκκλησίας. Και όταν δε αυτό το μυστήριο, που δεν το κατανοούμε 100% γιατί δεν προσπαθούμε να μελετήσουμε, να διαβάσουμε, να ακούσουμε και να καταρτιστούμε, όταν συνδυάστε και με πρόληψη, με δυσιδαιμονία, με κάτι το οποίο είναι μαγικό, το οποίο δεν εντάσσεται όμως στην Εκκλησία, και προσπαθούμε αυτό το μαγικό να το εκκλησιαστικοποιήσουμε εμείς οι αφελείς χριστιανοί, τότε κάνουμε το χειρότερο. Για φανταστείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν κοινωνούν γιατί τους είπε η μάνα τους ή η γιαγιά τους ή ο παππούς τους ή ο θείος τους ότι λέει δεν θα κοινωνάτε γιατί είσαι παντρεμένος. Δεν θα κοινωνάς γιατί τρως. Δεν θα κοινωνάς γιατί κάνεις εκείνο, κάνεις το άλλο. Που η Εκκλησία δεν έχει τέτοιους κανόνες απαγορευτικούς. Αλλά αυτά τα κάνει κάποιος άνθρωπος ο οποίος νομίζει ότι πιστεύει, αλλά κατά ουσίαν θρησκεύει. Άλλο είναι η πίστη και άλλο είναι η θρησκεία, γιατί στη θρησκεία μέσα θρησκείες μπόλικες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Μπαίνει οπωσδήποτε αυτό το φρούτο, το οποίο είναι το πιο δηλητηριώδες φρούτο στη ζωή της Εκκλησίας μας, είναι η πρόληψη και η δυσιδαιμονία, η οποία έρχεται να αλλάξει τα φώτα της Εκκλησίας μας και το κάνει το κατόφλι της Εκκλησίας απροσπέλαστο, ιδιαίτερα στα νέα παιδιά που δεν μπορούν να σηκώσουν αυτή την πρόληψη και τη δυσδαιμονία. Να σας πω μια προχθές. Ήρθε μια περίπτωση και λέει, πέθανε λέει ο άνδρας μου και από τώρα θα κάνω νηστεία 40 ημέρες
για τον άνδρα μου. Και λέμε, πού υπάρχει αυτό γραμμένο στην Εκκλησία? Ασκήσουμε τα βιβλία της Εκκλησίας μας. Δεν το βλέπουμε πουθενά να είναι γραμμένο νηστεία όταν πεθαίνει κάποιος. Και αν είναι κατάλυση η Εκκλησία, λέει, σήμερα είναι Πάσχα. Νηστεύσαντες, λέει, και μη νηστεύσαντες, δεύτερη αφρανθείτε του συμποσίου αυτού της πίστεως. Η τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες, τα λέει ο Άγιος Άνης Χρυσόστομος και λέει ο Τάδε ότι εμείς δεν τρώμε. Πού το λέει αυτό? Λέει, το βρήκαμε από τον παππού μας, τη γιαγιά μας κτλ. Το ζήτημα να κρατήσουμε τις παραδόσεις μας, αλλά να είναι παραδόσεις εμβαπτισμένες μέσα στην αληθινή, λειτουργική, μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, οι οποίες πραγματικά δίνουν νόημα και περιεχόμενο και ελευθερία στον άνθρωπο να ζήσει και ελεύθερα, αλλά να ζήσει χωρίς τον φόβο και χωρίς την καραμανιόλο περίμενα του κόψει κεφάλι. Λέει, αν δεν νηστέψεις, θα σου κόψω εγώ στη γλώσσα σου. Αν δεν κάνεις εκείνο, θα πάθεις εκείνο. Η Εκκλησία δεν έχει τέτοιους τρόπους επικοινωνίας με τους ανθρώπους της. Αυτά ποτέ η Εκκλησία δεν τα μετήλθει, αλλά ποιοι τα μετέρχονται? Τα μετέρχονται όσοι θρησκεύουν και όσοι νομίζουν ότι πιστεύουν στο Θεό, και αυτή είναι πραγματικά η μεγάλη απώλεια η οποία συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία μας και στα νέα κυρίως παιδιά, γιατί δεν μπορούν να κατανοήσουν όλη αυτή την γραιώδη και αψυχολόγητη έτσι διδασκαλία περί των δυσιδαιμονιών μέσα στην Εκκλησία, και φεύγουν τα παιδιά και σου λέει, ας απαλλαγώ, γιατί εδώ πρόκειται περί μεγάλης τρέλας, λένε τα παιδιά. Είναι τρελή μέσα στο σπίτι. Ενώ όταν ακούν τη γνήσιο λόγο που θα μιλήσει ένας πνευματικός άνθρωπος, θα καταρτήσει τα παιδιά μας, και γι' αυτό είναι ουσιώδες και θεμελιώδες να φέρνουμε τα παιδιά μας στις εκκλησίες μας σήμερα, ναι, το 2024, να τα φέρνουμε τα παιδιά μας στην Εκκλησία για να καταρτίζονται σωστά και ορθόδοξα. Και όταν γυρνάνε τα παιδιά στο σπίτι, οι πρώτοι που θα τα ρωτάτε είστε οι γονείς, για να τα πείτε τι είπατε, για να μάθετε και εσείς οι γονείς την σωστή κατήχηση από τα παιδιά σας. Όπως κάνουν σήμερα τα παιδιά των μεταναστών, των οικονομικά μεταναστών που εργάζονται εδώ και δεν ξέρουν καλά τη γλώσσα μας. Έχω τέτοια πάρα πολλά παιδιά στην ενορία μας που τα έχω στο Άγιο Βήμα. Γεωργιανά, από την Αλβανία, παιδιά από Ρουμανία, τα οποία μιλάνε πάρα πολύ ωραία την ελληνική γλώσσα, γιατί μεγάλωσαν, και πάνε στο σπίτι και αυτά τα παιδιά λένε στους γονείς τι είδαν, τι άκουσαν και τι διδάχθηκαν κοντά μας. Και αρχίζουν σιγά σιγά και οι ίδιοι να μαθαίνουν τα πράγματα. Ενώ παλιά οι μεγάλοι δίδασκαν τους μικρούς, τώρα οι μικροί διδάσκουν και τους μεγάλους σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία που εκόντες, άκοντες, δηλαδή ζούμε μέσα σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί μου, να το κατανοήσουμε αυτό, ότι τα βιώματα είναι τόσο δυνατά στη ζωή του κάθε ανθρώπου, που αυτό το λειτουργικό ιδιαίτερα βίωμα, αυτό το να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού από μικρής ηλικίας κάποιος στη ζωή του, είναι ανεπανάληπτο για τη ζωή του, και αυτό θα το κρατήσει σε όλη του τη ζωή. Αυτό κάνει την αλλαγή και τη διαφορά. Γιατί αν όλοι ήμασταν όπως η Εκκλησία διδάσκει, αδελφοί μου, όλο αυτό καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα στη ζωή μας. Δεν είναι φυσικά ποτέ αργά, γιατί έχουμε μια μεγάλη δύναμη εμείς οι Έλληνες. Τι έχουμε, τον παππού και τη γιαγιά. Να σας πω, στα χρόνια τα δύσκολα που πέρασαν οι αδελφοί μας στη Ρωσία από τους Μπολσεβίκους εκεί που κυνηγούσαν και κλείσαν τις εκκλησίες όλες, τα παιδιά, λέει, των Ορθοδόξων που κρυφά πλέον πίστευαν και προσεύχονταν μέσα στα σπίτια τους, οι γιαγιάδες, όλο το απόγευμα που επέστρεφαν τα παιδιά από το σχολείο στο σπίτι, οι γιαγιάδες ασχολούνταν με τα παιδιά. Τι σας είπε σήμερα η δασκάλα? Έλεγε το παιδί αυτό και αυτό. Δεν ισχύει, παιδί μου, αυτό. Και άρχισε να κατηχεί το παιδί η γιαγιά. Και έλεγε, αυτό είναι έτσι εκείνο. Το πρωί πηγαίναν τα παιδιά, ρωτούσαν οι δάσκαλοι, τα καταλάβατε αυτά που είπαμε χθες? Μάλιστα, τι είπαμε? Αυτό που είπε η γιαγιά, λέγαν τα παιδιά. Και έλεγε το κόμμα,
Με τις μάτρουσκες δεν τα βγάζουμε άκρη. Με τις γιαγιάδες δηλαδή δεν τα βγάζουμε άκρη. Αυτή είναι και μια μεγάλη δύναμη που έχουμε κι εμείς. Ότι ένας παππούς και μια γιαγιά σε αυτά που δεν έκανε ο παππούς όταν ήταν νέος και η γιαγιά όταν ήταν νέα που κάναν τα δικά τους παιδιά αυτά που δεν μπόρεσαν να τα κάνουν στα παιδιά τους, μπορούν να τα κάνουν στα εγγόνια τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, μια διακονία πολύ χρήσιμη, γιατί είναι μια μεγάλη δύναμη ο παππούς και η γιαγιά στη λειτουργική κατήγηση του παιδιού. Εγώ φυσικά ως πνευματικός λέω στους παππούδες, στους συνταξιούχους κατά βάση, λέω τι κάνετε, το πρόγραμμά σας ποιο είναι, μου λένε να τις σηκώνουμε στο πρωί, πάμε να πιούμε καφέ στον καφενέ, μετά κάνουμε τα ψώνια, τι μας βάζει η γυναίκα μας, γυρνάμε στο σπίτι, τρώμε και ξαπλώνουμε και ξανά βγαίνουμε από εδώ και λέω θα στο αλλάξω το πρόγραμμα. Και τι θα κάνω, λέει πάτερ, το πρωί θα πας εσύ τα εγγόνια σου στο σχολείο, αλλά πριν πας στο σχολείο θα περάσεις από την εκκλησία να ανάψουν ένα κεράκι και να φιλήσουν όλες τις εικόνες. Και θα τους λες, εδώ είναι ο Άγιος Ελευθέριος, εδώ είναι η Αγία Μαρίνα, εκεί είναι τάδε. Θα γυρνάτε, μετά θα πηγαίνεις στο σχολείο και όταν θα γυρνάς από το σχολείο θα ξαναπερνάς το παιδί σου από την εκκλησία και έχεις επιτελέσει το έργο του Θεού. Και βλέπω παππούδες και γιάδες το εκτελούν και συμπληρώνουν τα ελείποντα, τα οποία δεν μπόρεσαν οι ίδιοι να τα αναπληρώσουν στα παιδιά τους, γιατί χάθηκε ο χρόνος. Και λέμε, όσες δυνάμεις έχουμε σήμερα στη φαρέτρα μας, έχουμε παππούδες, έχουμε γιαγιάδες, έχουμε θείους, θείες, αναδόχους, όλοι πρέπει να συστρατευτούμε, ώστε καλά είναι αυτά τα λόγια που λέμε στις ομιλίες, αλλά να δίνουμε και πρακτικές λύσεις σε εσάς, να καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια βαριά αλλά πολύ δυνατή διακονία για κάθε έναν ο οποίος θέλει να σωθεί και να ζήσει με τον Χριστό και εδώ αλλά και στον ουρανό, να θυσιαστεί για κάτι δικό του, για το παιδί του παιδιού του. Γι' αυτό και λέμε στην Ελλάδα, του παιδιού μου το παιδί είναι δύο φορές παιδί. Και αφού είναι δύο φορές παιδί σου, τότε κάνει αυτό που πρέπει να κάνει στο χρέος σου. Αν συστρατευτούν όλες αυτές τις δυνάμεις, ας πούμε, βλέπεις ότι το παιδί σου που έχει τα παιδιά του τώρα τα νέα, τα εγγονάκια σου δηλαδή, και δεν προλαβαίνει να πάει στο κατηχητικό, πάρε εσύ παππού το αυτοκίνητο και φέρε το παιδί στο κατηχητικό. Πάρε εσύ γιαγιά το παιδί από το χέρι και φέρε το στο κατηχητικό. Να μια ωραία λύση στο πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε. Αν δεν το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει? Και καλά μεν θα πάμε τα παιδιά μας ή θα τα κάνουμε τα φροντιστήριά μας όλα αυτά, αλλά καλύτερο απ' όλα και το πρώτο που δεν πρέπει να ξεχάσουμε είναι να κάνουμε και ένα ιδιαίτερο μάθημα κατηχητικού στο παιδί μας. Έχετε και ιδιαίτερα κατηχητικά εδώ? Ιδιαίτερα όμως. Πληρώνουμε για τα μαθηματικά, πληρώνουμε για τα φιλολογικά, πληρώνουμε για την έκθεση, πληρώνουμε για εκείνο. Γιατί όμως να μην πάμε στο δωρεάν κατηχητικό σχολείο, εκεί που μπορεί το παιδί σου να διδαχθεί σωστά? Αυτή είναι μια δυνατή δυναμική, την οποία έχουμε ακόμη και μπορούμε να αξιοποιήσουμε στην εκκλησία μας, γιατί με τα νέα προγράμματα και ιδιαίτερα και σε εσάς εδώ στο νησί σας, αλλά και στην Αθήνα τα προγράμματα των ανθρώπων είναι δυσβάσταχτα στις μεγάλες αυτές εταιρείες, τις ιδιωτικές που εργάζονται οι άνθρωποι, φεύγουν το πρωί από τις 9 και επιστρέφουν 10 η ώρα το βράδυ. Δεν ξέρω αν το είπαμε εδώ άλλη φορά, αλλά θα σας πω και η ανυπαρξία των γονέων που δεν μπορούν να μιλήσουν με τα παιδιά τους πολλές ώρες και να αφιερώσουν πολλές ώρες στα παιδιά τους. Κάποτε υπάρχει η εξής διήγηση, ότι ένα παιδάκι ζήτησε από τον πατέρα του να μάθει πόσα λεφτά παίρνει την ημέρα το μεροκάματό του. Και ο πατέρας τον ευρίασε στην αρχή με την ερώτηση του παιδιού του, αλλά μετά το σκέφτηκε, αφού πέρασε η ώρα, το παιδάκι ήταν στο δωμάτιό του. Λέει, μήπως έχει κάποιο πρόβλημα, κάτι πρέπει να αγοράσει και δεν τόλμησε να μου το πει. Ξέρετε, γύρισε και 10 η ώρα το βράδυ ο πατέρας του, κουρασμένος από τη δουλειά. Δεν είχε όρεξη για συζήτηση και οτιδήποτε. Ήταν ταλαιπωρημένος, το καταλαβαίνουμε, αλλά και το παιδί περιμένει και αυτό κάτι. Μια ομιλία, μια συμβουλή, να δώσει κάτι, ένα παράδειγμα περιμένει. Και το παιδάκι πήγε ο πατέρας στο δωμάτιο και του λέει, παιδί μου, να λέει, παίρνω για παράδειγμα 50 ευρώ μεροκάματο την ημέρα. Και λέει, μπαμπά, μου δίνεις 26 ευρώ.
κοντοστάθηκε, αλλά αφού πήρε την απόφαση να βοηθήσει το παιδί του να καταλάβει τι θέλει, βγάζει 26 ευρώ, του δίνει στο χέρι και το παιδί ανοίγει το κομωδίνο και παίρνει τα 24 ευρώ και κάνει ένα 50 με τα 26 που ζήτησε και λέει: «Μπαμπά, σου δίνω το 50 αυτό για να σε δω αύριο. Όλη την ημέρα θα κάνεις μεροκάματο να καθίσεις στο σπίτι για να είσαι ο πατέρας μου». Αυτό το παράδειγμα μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι δεν είναι όλα τα πράγματα τόσο πολύ εύκολα και κατανοητά, και όσον αφορά το θέμα της πίστης μας, που αντιμετωπίζουμε σήμερα δηλαδή ένα πρόβλημα, δεν παντρεύονται τα παιδιά μας, δεν κάνουν παιδιά τα παιδιά μας, δεν πατούν το πόδι τους στην εκκλησία τα παιδιά μας. Πώς θα το λύσουμε το πρόβλημα αυτό? Σταυρώντας τα χέρια και περιμένοντας να γίνει ένα θαύμα, πρέπει κάτι να κάνουμε κι εμείς, πρέπει να βρούμε τρόπους. Να μετέλθουμε τρόπους για να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά μας, κοντά στο Θεό. Ναι, θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, θα κουραστούμε για να μπορέσουμε όλα αυτά. Και αυτό το παιδί ήθελε τον πατέρα του. Και τα παιδιά θέλουν τον πατέρα τους. Αλλά αν τα παιδιά δεν μπορούν να δουν τους γονείς τους, τότε ας βλέπουν κάποιον μέσα από το σπίτι που να συμπληρώνει τα ελείποντα, που να βοηθάει. Όχι μόνο να τα δίνει, ας πούμε, ένα κινητό και να παίζουν εκεί, να τα δίνει, ας πούμε, μια τηλεόραση και να δουν εκεί. Αλλά να παίξουν μαζί τους. Να τα πάνε στην εκκλησία, να βοηθήσουμε όλη αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό το λειτουργικό βίωμα, η εκκλησία δηλαδή, είναι το μόνο που μας απομένει, αδελφοί μου, για να μπορέσουμε όσο μπορούμε και εμείς σήμερα να μάθουμε στα παιδιά μας ότι από εδώ ξεκινάει το α και το ω της ζωής είναι αληθινά η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας. Πώς όμως θα πούμε ότι ο Χριστός είναι στη ζωή δίπλα μας? Μόνο αν το φέρουμε κοντά μας και μπει μέσα στην εκκλησία και οδηγηθεί ο άνθρωπος εδώ μπροστά στην ωραία πύλη για να κοινωνήσει και να μάθει να συνηθίσει αυτό. Πόσο όμορφο είναι όταν εδώ λειτουργείται και μαζεύονται τα παιδάκια, τα φέρετε οι γονείς να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Κάνατε την μεγαλύτερη επένδυση. Κάνατε τη μεγαλύτερη κατάθεση με το καλύτερο και δυνατότερο επιτόκιο. Τώρα δεν υπάρχουν επιτόκια στις τράπεζες. Τώρα θα πληρώνεις για να σου κρατάνε τα χρήματα στην τράπεζα. Αλλά εδώ, στην πνευματική τράπεζα που είναι η Εκκλησία, το επιτόκιο είναι πολύ μεγάλο. Και δεν το παίρνεις τώρα, θα το πάρεις αργότερα, και αυτό έχει την ουσία και το περιεχόμενο. Και το αίτημα της Εκκλησίας μας είναι αυτό, να μπορέσουμε οπωσδήποτε να έχουμε κάτι για το μέλλον μας, να εξασφαλίσουμε το μέλλον της Εκκλησίας. Λέω πολλές φορές, το στασίδι που καθόμαστε θα πρέπει να βρούμε τον αντικαταστάτη μας, για όταν θα φύγουμε εμείς από εδώ, να έρθει να καθίσει κάποιος να σταθεί μέσα στην Εκκλησία. Εάν δεν υπάρχει πρόβλεψη, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα μέλλον της παραδόσεως και ένα μέλλον της λειτουργικής μας ζωής. Έχοντας λοιπόν αυτά στη σκέψη, σεβαστέ μου και αγαπητέ μου αδελφέ πατέρα Αλέξη, σεβαστέ μου πατέρα Πέτρε, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία μας έχει πάντοτε να δώσει ό,τι πιο όμορφο μπορεί. Κανένας μέσα στην Εκκλησία που μπαίνει δεν χάνει, πάντα κερδίζει. Η Εκκλησία είναι μάνα, φιλόστοργη, μας υποδέχεται όλους. Λέω χαριτολογώντας πολλές φορές, όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία μέσα, θα κοινωνήσουμε, παίρνουμε τον Χριστό. Θα πάρουμε αντίδωρο, κανένα μνημοσυνάκι. Θα πάρουμε και κόλυβο. Θα πάρουμε και κανένα κουλουράκι. Θα γίνει καμιά ορτοκλασία. Η Εκκλησία δίνει δηλαδή σε όλους απλόχερα ό,τι έχει και δεν έχει. Εμείς στην Εκκλησία μας μπορούμε να δώσουμε τον εαυτό μας. Μπορούμε να δώσουμε τη φιλότιμη παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία. Εξαπαλών ανήκων να είμαστε με τα παιδιά μας εδώ κοντά για να κρατήσουμε το μέλλον αυτής της πατρίδας μας αλλά και της πίστεώς μας να παραμείνει σε κάποια χέρια σοβαρά. Εδώ λοιπόν είναι το ερώτημα και το αίτημα και η προσευχή μας και η ευχή μας είναι στήκεται και κρατείτε ας παραδός άσε διδάχθητε και να παρακαλούμε τον Θεό μας και την Παναγία μας εδώ την Τουρλιανή να κρατεεί όλους όσους είστε κοντά στην Εκκλησία. Και να ξέρετε ότι και αν άνθρωποι απομακρύνονται από την Εκκλησία, εσείς να παραμείνετε ενωμένοι μεταξύ σας, με την προσευχή, με την προσκόλλησή σας στα της Εκκλησίας, με τη μυστηριακή ζωή, διότι αυτό πραγματικά θα είναι η μικρή μαγιά που μπορεί αύριο
να ευδοκιμήσει και να ζυμώσει όλο το φύρωμα της κοινωνίας μας. Ο Θεός ήταν μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή και την αντοχή σας. Ναι. Μήπως θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι ή να τοποθετηθεί κάτι, γιατί ήταν τόσο απλά και κατανοητά αυτά που είπαμε. Ευχαρίστως να γίνει και μια τοποθέτηση και καμιά διαφοροποίηση στα πράγματα αυτά. Ναι. Θέλετε κάτι να πείτε? Ναι. Όχι. Ναι. Εσείς. Ναι. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Σε ποια ηλικία είναι ενδεδειγμένα να ξεκινάνε τα παιδιά να πιστεύουν, να εξομολογούνται, τόσο ώστε να προσέρχονται στη Θεία Κοινωνία? Ναι, πολύ ωραίο το ερώτημα. Το ακούσατε όλοι, έτσι δεν είναι? Σε ποια ηλικία τα παιδιά είναι έτοιμα να εξομολογούνται, να νηστεύουν και να κάνουν αυτά τα πράγματα? Ναι, να εξομολογούνται, το είπαμε. Δηλαδή, να δούνε τους γονείς τα παιδιά, να εξομολογούνται οι γονείς ήδη όταν το παιδί είναι μέσα στην κοιλιά. Δηλαδή, να μπαίνει επίτοκος, να εξομολογείται στο εξομολωτήριο, οπότε όπως το παιδί αντιλαμβάνεται το περιβάλλον, την κοινωνία, μέσα από την κοιλιά, έτσι θα την αισθανθεί οπωσδήποτε και την επικοινωνία με το Θεό και την ένωση με το Θεό που είναι η Θεία Κοινωνία. Και θα καταλάβει το παιδί ακόμη όταν θα δει, θα αρχίσει να αντιλαμβάνει τα πράγματα, όταν θα βλέπει τους γονείς του. Σε μένα συνέβη το εξής περιστατικό, ότι ένα παιδάκι που έτσι όπως το είπα εξελίχθηκε, κάποια στιγμή που είδε τους γονείς να τους βάζουμε και το πετραχύλι πάνω στο κεφάλι για να διαβάσουμε τη συγχωρητική ευχή, ρώτησε το παιδάκι, τι κάνετε μπαμπά και μαμά κάτω από τον που σκύβετε, που γονατάτε και σας βάζει ο παππούλης επάνω το πανάκι αυτό, δεν ήξερα τι λέγεται πετραχύλι, που σας βάζει το πανάκι? Και είπαν οι γονείς, λέει, λέμε τις ζουζουνιές μας. Α, λέει, να πάω να πω και εγώ τις ζουζουνιές μου στον παπά. Καταλάβατε, αυτό είναι το βιωματικό μάθημα. Δηλαδή δεν μπορεί το πεις στο παιδί χωρίς να το έχει δει. Ή αν κάνεις προσευχή στο σπίτι, γονατίσεις ας πούμε. Χαμηλώσει λίγο τα φώτα, έτσι λίγο, κάνεις ένα περιβάλλον με το καντιλάκι σου, το ανάψεις, βάλεις και το παιδάκι σου μαζί να ανάψεις το καντιλάκι, να θυμιάσεις ας πούμε στο σπίτι. Και μετά αρχίσει την προσευχή. Στην αρχή δεν θα καταλαβαίνει το παιδί τι κάνεις, αλλά θα προσπαθεί να μιμείται αυτό που κάνεις. Άρα λοιπόν όλα είναι θέμα από μικρής ηλικίας να μάθει το παιδί να τα εφαρμόσει. Τώρα το θέμα της νηστείας που είναι πιο δύσκολο το θέμα. Στο θέμα της νηστείας, από όταν αρχίζει φυσικά, όταν θα είναι βρέφος το παιδί, πρέπει να τρώει τα πάντα, όπως τρώει και η λαχόνα τα πάντα. Όταν όμως θα αρχίσει να μεγαλώνει και να αντιλαμβάνεται ότι οι γονείς δεν τρώνε στο τραπέζι ό,τι τρώει το παιδί, θα πρέπει να αρχίσει να λένε σταδιακά οι γονείς, τώρα σήμερα είναι νηστεία. Ας δίνει το γαλατάκι στο παιδί, που δεν καταλαβαίνει ακόμα πολύ, αλλά να αρχίσει να πιάνει τις έννοιες στο παιδάκι. Ότι τώρα έχουμε νηστεία σήμερα Τετάρτη, έχουμε νηστεία την Παρασκευή. Και όταν αρχίζουν μεγάλες αρακοστές, όταν είναι πολύ μικρά θα τα δώσουμε τα παιδιά μας φαγητό, αλλά πιστεύω ότι ένα παιδάκι μπορεί κανονικά από την δική μου ποιμαντική πείρα, γιατί κάποιος μπορεί να πει και διαφορετικά, νομίζω από πρώτης δημοτικού είναι έτοιμο το παιδάκι να ξεκινήσει. Σιγά σιγά, με έναν σωστό τρόπο και μια σωστή αγωγή, μπορεί να το κάνει και πιο μετά, αλλά νομίζω ταπεινά μπορεί να ξεκινήσει. Φυσικά δεν θα κάνει τις άλαδες νηστείες, θα υπάρχει και ένα μέτρο στα πράγματα, αλλά σιγά σιγά θα μάθει. Θα μάθει μετά και από χρόνια τι είναι και η άλαδη νηστεία, αν την τηρούν όμως και οι γονείς. Γιατί αν πόρο απέχει ένας γονέας από αυτό που η Εκκλησία ορίζει στη ζωή, κοιτάξτε, η νηστεία δεν είναι για όλους. Η νηστεία είναι για κάποιους. Μπορεί να φαίνεται για όλους, αλλά ποιος έχει τη δύναμη να την κάνει και την θέληση? Η Εκκλησία δεν πειράζει κανέναν πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι θέμα που θα το συζητήσει με τον πνευματικό και ό,τι πει ο πνευματικός θα κάνεις, διότι σε ξέρει καλά και θα σε κατευθύνει εις ονομά σωτηρίου.
ούτε θέλουμε να πεθάνει κανείς, ούτε θέλουμε να γίνει καχεκτικός κανείς. Δεν έχουμε μαγκούρα δηλαδή για να δίνουμε κάποιον αν σε περίπτωση δεν το τηρήσει και η Εκκλησία κατά το μέτρο του δυνατού θα δώσει, αλλά είναι καλό να μάθει όλες αυτές τις αρετές το παιδί από μικρή ηλικία. Λένε, ας πούμε, μικρά παιδάκια, ενθυμούμε, ας σας πω τι κάναμε με την πρεσβυτέρα μου. Έχουμε τρία αγόρια, τα οποία τώρα είναι μεγάλα τα παιδιά. Απλώς τους μιλούσαμε για την νηστεία και τους λέγαμε ότι τώρα δεν τρώμε γλυκά. Και πήγαινα στο σχολείο και τους γυρνούσαν, ας πούμε, ένα σοκολατάκι. Βάλαμε στο ψυγείο μέσα τρία καλαθάκια και έλεγε ένας Σταύρος, θεολόγος Γεώργιος. Και όταν ερχόταν από το σχολείο με τα αρτήσιμα γλυκά που δεν τα τρώγανε, τα βάζανε και λέμε, θα τα μαζέψουμε τώρα εδώ και θα τα φάμε τα γλυκά όταν θα τελειώσει η Σαρακοστή. Και προσπαθούσαμε να το τηρήσουμε. Βρίσκαμε τρόπους. Μα μας έλεγε και στο πανεπιστήμιο που πηγαίναμε στη Θεσσαλονίκη, τελείωσε τη θεολογική σχολή, ένας πολύ σπουδαίος καθηγητής, ο Βασίλειος Γιούλτσης, έτσι λεγόταν, μας έκανε κοινολογία της θρησκείας αυτός, έλεγε, έχω αγαπητοί μου συνάδελφοι ένα μεγάλο πρόβλημα. Έλεγε ποιο. Λέει, κάθε Παρασκευή πρέπει να βρω ένα επιχείρημα για να πείσω τα παιδιά μου να έρθουν στην εκκλησία. Εμείς φοιτητές δεν είχαμε οικογένειες. Λέμε, ο καθηγητής ρωτάει πώς θα πεις τα παιδιά του να έρθει και έλεγε, ας πούμε, να σας πω λέει, ένα παράδειγμα. Για να έρθουν, λέει, από την αρχή στην εκκλησία, αυτός θέλει να πάει και από τις 7 η ώρα θέλει να πάει ο καθηγητής στην εκκλησία. Έλεγε από την Παρασκευή, λέει, με τη γυναίκα του, τι θα πούμε. Έλεγε, ας πούμε, για παράδειγμα, μας το εθιμούμε τώρα σαν να είμαι μέσα στο ακροατήριο, στο αμφιθέατρο. Έλεγε, παιδιά, σκέφτομαι την Κυριακή με τη μαμά να πάμε θάλασσα. Α, τα παιδιά μέσα φωνάζαν και τα λοιπά, να κάνουμε μπάνιο. Α, μπαμπά, πότε θα φύγουμε και τα λοιπά. Ναι, αλλά υπάρχει μία προϋπόθεση. Πάντα ήταν προϋπόθεση. Τι να κάνεις. Εδώ λέει, θα κάνω τη δουλειά, δώσ' μου κάτι για να κάνω τη δουλειά. Και εσύ πρέπει να δεις, σοκολατάκι θα δώσεις, χρήματα θα δώσεις. Όλα θέλουν πληρωμή. Όλοι. Μικροί, μεγάλοι θέλουν πληρωμή. Και λέει μετά, τους έλεγα αυτό, και άλλη προϋπόθεση λέει να σηκωθούμε πρωί-πρωί, να περάσουμε από ένα χωριό εκεί που είναι κοντά στα να λειτουργηθούμε και μετά να πούμε, ναι μπαμπά θα πάμε. Τώρα πάει αυτή η εβδομάδα, την άλλη θα κάνουμε. Τι θα πούμε, την άλλη πρέπει να βρουν άλλο επιχείρημα. Πραγματικά πρέπει να εξαντλήσεις ό,τι έχεις και δεν έχεις προκειμένου να μην χάσεις αυτό και να μην τυχόν δεν βάλεις εξυπαιτιότητό σου τα παιδιά σου κοντά στην εκκλησία. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Πρέπει να γίνεις εφευρέτης. Αυτό είναι ο χριστιανός. Εφευρέτης, γιατί βλέπει ο πατήρ εδώ, ο Αλέξης, ο πατήρ Πέτρος, τι κάνουν, ας πούμε, στην εκκλησία, πώς θα το κάνουν κτλ. Είναι ένας τρόπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να μπει μέσα στην εκκλησία. Ευχαριστούμε για το ερώτημα. Είναι. Θέλει την τέχνη του. Ναι. Άλλος. Δεν θέλω να κουράσουμε. Ο Δημήτρης, πού είναι. Ναι, Δημήτρης. Καλώς σας βρήκαμε. Ακούσα πολλές φορές έτσι και προσωπικά το διόρτο που ξαφνά τη ζωή που έχετε μια έξι από μάλλον δύο όμως είναι ένα λόγο για δύο πραγματάκια που συμβαίνουν στη ζωή μας στην Κυριακή. Το ένα είναι ότι καμιά φορά έτσι σκιωνόμαστε με τα θεία και αισθάνομαι πολλές φορές ότι χάνεται το μόνο του σκοτμού που πρέπει να έχουμε. Πληρώσω τον εαυτό, πρόσφατα που έρχομαι στο ιερό, ξεχνάω ότι είναι ιερό. Και να μην αρχίσει με μια απολογία ή οτιδήποτε. Όσο πρέπει να εξηγήσουμε τα θέματα μυστήρια, α πούμε, όταν μυστήρια γίνονται πάντα όπω η οποία δεν είναι τελείωτη όπω πρέπει να τελείωτη. Αυτό είναι το ένα, το πρώτο τη εξοικείωση των ανθρώπων στην κοινωνική ζωή. Και το δεύτερο είναι η υποκρισία στην κοινωνική ζωή. Δηλαδή, μπορεί να ψάχνουμε και να ψάχνουμε, εξομολογούμε τα, αλλά να μην μαθαίνουμε στα τη καρδία μα. Θα πάθουμε στα λάθη μας και αυτό το βλέπουμε εγώ προσωπικά που σε αφαίρνει ότι είμαστε αυστηροί με όλους τους άλλους και αυτό θα πάθουμε το λάθη. Που είναι τώρα και εμείς και τώρα θα συμπροβούμε να κοινωνούμε και κοινωνούμε τα έτσι ένα λόγο. Αυτό Δημήτρη λέει ο Απόστολος Θωμάς για να πιστέψει το Χριστό έβαλε το δάχτυλο. Εσύ το έβαλες πολύ μέσα το δάχτυλο τώρα για να δούμε να το εντοπίσουμε. Το πρώτο ερώτημα της εξοικείωσης, ναι, η εξοικείωση έρχεται όταν ο άνθρωπος
δεν προσέχει αυτό που κάνει στη ζωή του. Δηλαδή ότι έχει σχέση με τη λατρεία της Εκκλησίας. Δηλαδή εμείς δεν θέλουμε, λέει, να σας πω έναν ορισμό της νέας εποχής. Λέμε όλοι το New Age, νέα εποχή. Και λένε πάρα πολύ, φταίει η νέα εποχή που μπήκε στην Εκκλησία. Η νέα εποχή φυσικά επαγγέλλεται πολλά και διάφορα πράγματα. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν κάποια κέντρα που ίσως λειτουργούν έτσι, προκειμένου να λιώσουν τα πράγματα. Αλλά η νέα εποχή δεν θέλει οι χριστιανοί να φύγουν από την Εκκλησία. Η νέα εποχή θέλει να είναι όλοι μέσα στην Εκκλησία, αλλά να αλλοιώσουν το φρόνημά τους. Αυτό σημαίνει ότι στην εξοικείωση πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Μήπως έχουμε ξεφύγει από την ευλάβεια. Και αυτή η ευλάβεια όταν ξεφεύγει, τον άνθρωπο τον κάνει υποκριτή. Γιατί λέει εκεί στην ωραία παραβολή του τελώνου και του φαρισαίου. Ο τελώνης τι ήταν? Ένα πρόσωπο διαβλητό, αφού τα έπαιρνε. Ο φαρισαίος όμως ήταν αυτός ο οποίος ήταν της εκκλησίας. Αλλά κάναν δύο λάθος πράγματα. Ο φαρισαίος έπρεπε να είναι ταπεινός. Αυτοί που είναι μέσα στην εκκλησία και λέμε πολλές φορές, για ποιους είναι οι ιεροί κανόνες της εκκλησίας μας? Πού μπορούν να ισχύσουν οι ιεροί κανόνες της εκκλησίας? Για έναν άνθρωπο που πιστεύει αληθινά. Για έναν ο οποίος είναι μακριά από την εκκλησία, δεν μπορούν να ισχύσουν οι ιεροί κανόνες. Κάποτε λέει πήγε κάποιος στον πατέρα Άνθιμο τον Αγιανανίτη. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για αυτή τη μορφή. Εγώ τον γνώρισα και γι' αυτό το λέω, όχι επειδή διάβασα το βιβλίο, λέω γιατί γνώρισα τη μορφή στην Αγία Άννα. Ήταν ένας όντως Άγιος άνθρωπος. Φαινόταν δηλαδή. Πήγε πολύ μικρό στο Άγιον Όρος. Και πήγε ένας με την παρέα του, μάλλον τον αναγκάσαν αυτόν τον έναν, τον πήραν κάποιοι λεγόμενοι φιλοαγιορείτες και του λένε έλα να εξομολογηθείς και τα λοιπά. Μα λες συγγνώμη, λέει, δεν θέλω να εξομολογηθώ με το ζόρι, θα εξομολογηθώ. Μα έλα οπωσδήποτε γιατί εμείς θα σε πάμε σε έναν καλό Άγιο Πατέρα και τα λοιπά. Μα εγώ δεν θέλω να εξομολογηθώ. Θα έρθω, λέει, για παρέα. Και όντως πήγε ο άνθρωπος, πήγε στην Αγία Άννα, έφτασαν στο κελί τους, αυτοί είχαν πάει, ήξεραν το γέροντα και εξομολογούνταν σε αυτόν. Αλλά δεν χρησιμοποίησαν σωστό τρόπο στον άνθρωπο να πει αυτό που είπε ο Φίλιππος στον Αθαναήλ. Έρχο και είδε. Δεν τον είπε έλα να δεις έναν Άγιο κτλ. Αλλά είπε έλα να δεις. Η διάκριση του πράγματος. Τον πήρε λοιπόν, πήγε εκεί και αυτός δεν έμπαινε μέσα, κάπνιζε έξω στο Άγιον Όρος, έβγαινε έξω από το κελί και κάπνιζε στην αυλή. Και λέει, μα είναι αδύνατο. Μα έλα ο γέροντας εξομολογεί μέσα. Όχι, λέει, εγώ σας είπα, εγώ ήρθα να δω, δεν ήρθα να εξομολογηθώ. Και κάποια στιγμή, αναφέρεται αυτό, ο γέροντας βγήκε μόνος του και πήγε και μίλησε στον άνθρωπο αυτόν. Χωρίς να πει ότι είμαι ο γέροντας. Τι κάνεις εσύ καλό παιδί, ούτε και αυτός ρώτησε ποιος είσαι. Φανταστείτε, έμεινε στο κελί και δεν ήξερε ποιος είναι ο γέροντας. Και τι κάνεις, πει, άσε πάτερ και τα λοιπά, έχω 2-3 παλαβούς φίλους εδώ πέρα, με φέραν σόν και καλά λέει και τα λοιπά, να εξομολογηθώ. Εγώ λέει δεν θέλω να εξομολογηθώ. Παιδί μου, γιατί είμαι τόσο αμαρτωλός, τι να κάτσω να πω, λες, εσύ παιδί μου αμαρτωλός, εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός, του λέει ο πατήρ. Κοιτάξτε, ποιμαντική. Εγώ είμαι, λέει, πολύ αμαρτωλός. Είσαι αμαρτωλός γέροντα, είσαι σαν και εμένα, χειρότερος παιδί μου, εσύ είσαι άγιος, εγώ είμαι αμαρτωλός. Γέροντα, πήγες και με γυναίκες, πήγα παιδί μου πάρα πολλές. Έκλεψες γέροντα, έκλεψα πολύ παιδί μου. Έλεγε ένα, ο γέροντας τα πολλαπλασίαζε. Δόξα τω Θεώ, λέει αυτός, που βρήκα έναν σαν και μένα και χειρότερο από μένα. Και λέει, εδώ θα έρχομαι, λέει, να βλέπω εσένα, λέει, στο Άγιον Όρος, που είσαι πιο αμαρτωλός από μένα. Ναι, παιδί μου, να έρχεσαι. Εδώ είναι ο τόπος σου. Και εγώ γι' αυτό ήρθα, λέει, εδώ πέρα, γιατί είμαι πολύ αμαρτωλός. Έφυγε, λοιπόν, αυτοί βλέπαν τώρα όλο αυτό, για να γίνει, να συζητήσουν μεταξύ τους. Περνούσε ο χρόνος, ο καιρός. Περίπου 3 ώρες μιλούσαν για να πούν όλα αυτά που τα λέμε εμείς σε ένα λεπτό. Οι άλλοι βλέπαν από μακριά, πω, θαύμα μεγάλο, γέροντας και τα λοιπά, μιλάει με το φίλο μας και τα λοιπά.
Και στο τέλος, αφού τελείωσε και ο γέροντας πήγε μέσα να συνεχίσει τη δουλειά και τον άφησε, λέει, θέλω να σας ευχαριστήσω, λέει, για ένα πράγμα. Ναι, για ποιο πράγμα? Γιατί, λέει, με φέρατε σε ένα αμαρτωλό μέρος που βρήκα έναν σαν και εμένα, λέει, αλλά πιο αμαρτωλό. Αυτή που λέει, ποιος είναι ο αμαρτωλός? Λέει, ο γέροντας, λέει, που μιλούσα, έχει κάνει χειρότερες αμαρτίες. Ο γέροντας, αυτός που μιλούσε, ποιος είναι, του λένε. Δεν ξέρω, λέει, ούτε θέλω να μάθω. Εμένα, χαίρομαι πολύ που βρήκα ένα σαν και εμένα. Έγινε επιμαντική. Αυτή δεν ήταν υποκρισία που έκανε ο γέροντας. Τι ήταν? Έριξε δίχτυ. Τον έπιασε, αυτός δεν έφυγε από τα Άγιον Όρος. Έγινε υποτακτικός του γέροντα και πήγαινε εκεί. Θέλει τρόπο. Η υποκρισία λοιπόν και η ανευλάβεια πολλές φορές των χριστιανών είναι πώς μπαίνουν μέσα στην εκκλησία. Βλέπω πολλούς εργαζομένους με επαγγέλματα, φωτογράφους, ανθοπόλες. Μπαίνουν στην εκκλησία, ούτε το σταυρό τους κάνουν τίποτα. Μερικές φορές όταν έχω χρόνο, τους πιάνω έτσι, τι κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε και τα λοιπά. Συζητάμε, βγάζουμε το μεροκάματό μας από εδώ. Φτάνει και η ώρα που θα το πούμε και αυτό. Αλλά δεν το κάνουμε αμέσως. Η ευλάβεια λοιπόν καλλιεργείται. Πώς θα σταθούμε μέσα στην εκκλησία? Τι θα δούμε? Μερικοί μπαίνουμε στην εκκλησία να δούμε όλα τα στραβά και να πούμε τα στραβά. Γιατί στραβοί είμαστε όλοι μέσα στην εκκλησία. Ερχόμαστε να βρούμε την ευθεία μας, τον κανόνα μας, δηλαδή το χάρακα. Ερχόμαστε βρώμικοι, βγαίνουμε καθαροί. Ερχόμαστε με χίλια δυο προβλήματα και βγαίνουμε προβλημάτιστοι έξω. Ερχόμαστε σκοτεινοί και βγαίνουμε φωτεινοί. Αυτό να δούμε. Και η ευλάβεια δεν είναι μόνο στον εξωτερικό τύπο, είναι η καρδιά να αισθάνεται αυτό, αυτή τη χαρά. Να είναι απροσποίητο. Να είναι κάτι όμορφο, γνήσιο. Όχι στυλιζαρισμένο. Δηλαδή, κι αν δεις και έναν γυμνό να μπει μέσα, ή μια γυμνή μέσα στην εκκλησία, μη ταραχθείς, αδελφέ μου. Άστον, ο Θεός τον έφερε μέσα στην εκκλησία. Δεν είσαι εσύ ο κριτής. Είχα μια περίπτωση, ας πούμε, εγώ πνευματικός τώρα εξομολόγο. Βάζω κανόνα να κοινωνάει μια, δύο-τρεις κοπέλες κτλ. Και μια κυρία που δεν κοινωνάει και είναι μονίμως από όταν πήγα στην εκκλησία, την βρήκα να κάθεται εκεί στην κολόνα πίσω κτλ. Που δεν την είδα ποτέ να κοινωνάει, δεν την είδα ποτέ να εξομολογείται. Αυτοί μόλις γυρνούσαν οι νεαρές κοπέλες πίσω, μα τι το περάσατε, σούπα, το περάσατε. Τι είναι και κοινωνάτε? Κάποια στιγμή μου το είπαν οι κοπέλες και πήγα, την έπιασα. Λέω, είστε πνευματικός? Εξομολογείτε τον κόσμο? Κρίνει τα πράγματα της Εκκλησίας? Η Εκκλησία δεν σας έβαλε, δεν σας είδα ούτε να κοινωνάτε, ούτε να εξομολογήσετε. Αλλά κάθεστε εκεί μονίμως, εκκλησιάζει συγχαρητήρια, αλλά κρίνετε τους άλλους. Γιατί μου το είπαν οι άλλες κοπέλες. Αυτή τι ήταν τώρα, σε ποια κατηγορία εντασσόταν? Στον κριτών? Στον υποκριτών? Στον συχνά εκκλησιαζομένων? Αφού δεν είχε βίωμα, έκρινε τους άλλους. Όταν κρίνεις κάποιον που κοινωνάει, ενώ έχει πνευματικό, ποιον κρίνεις δηλαδή τον πνευματικό? Τι κάνεις, γκρεμίζεις την εκκλησία. Εσωτερικά την, τι ευλάβεια να έχεις μετά? Και η υποκρισία είναι το γέννημα αυτής της ανευλάβειας. Διότι εάν δεν υπάρχει αληθινή ευλάβεια και βλέπεις ένας πώς είναι ευλαβής, πώς στέκεται, τελωνικά μέσα στην εκκλησία με ταπεινό φρόνημα, ότι δεν είναι άγιος, είμαι ο πιο αμαρτωλός από όλους και έρχομαι κι εγώ εκκλησιάζουν. Δεν βλέπει μέσα τι γίνεται, τον ενδιαφέρει μόνο να ενώνεται με τον Θεό, αυτό είναι το δέο γενέστη. Γιατί να κοιτάμε τους άλλους? Τα χάλια μας τα βλέπουμε, δεν θα κοιτάμε τους άλλους και έτσι θα πορευόμαστε πολύ σωστά και πολύ όμορφα. Μεγάλο το θέμα, ευχαριστούμε. Αυτό είναι ολόκληρη σύναξη να το αναλύσουμε αυτό το πράγμα. Ούτε να περιμένουμε να πούν «Α, ο καλός, ο Δημήτρης, α, ο καλός». Αυτό άμα τα ακούσεις πρέπει να χαθείς. Πρέπει να σκάψεις ένα λογούμε από κάτω να κρυφτείς. Ναι, βέβαια. Ναι. Γιατί παίρνεις τον έπαινο από τους ανθρώπους και να σου πω κάτι. Μετά αποκτάς το προσωπείο του Αγίου. Και αυτό είναι η υποκρισία. Γιατί ο υποκριτής είναι ο καρνάβαλος. Το έλεγε ο Μελίτων Χαλκιδόνος. Ο καρνάβαλος που κρύβεται μέσα μας. Και ο οποίος ανά πάσα στιγμή ο καρνάβαλος αλλάζει το πρόσωπο του ανθρώπου. Είναι πολύ επικίνδυνος ο υποκριτισμός και ο ευσεβισμός μέσα στην εκκλησία. Άλλο ευλάβεια και άλλο ευσέβεια.
αυτό η ευσέβεια ήρθε από την Δύση, ξέρετε, από τον πιετισμό, από τον τρόπο που αισθανόταν αυτοί ότι προσεγγίζουν τον Θεό. Ενώ ο Θεός δεν προσεγγίζεται με τους ανθρώπινους τρόπους. Βλέπεις και η άσκηση της νοεράς προσευχής, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, είναι η απόρρια του αγώνα που κάνει ο άνθρωπος, αλλά η χάρις δίνεται από το Θεό. Δεν την αποκτά μόνο ο άνθρωπος. Και θα σκεφτόμαστε και το εξής που είναι πολύ σημαντικό, σε αυτά που έθεσες έτσι ως ερώτηση, ότι εμείς οι χριστιανοί δεν είμαστε αυτόφωτοι. Είμαστε ετερόφωτοι. Το φως το παίρνουμε από τον Χριστό. Γιατί είναι ο Δημιουργός μας. Άρα δεν είμαστε σωτήρες του Χριστού, γιατί ο σωτήρας είναι μόνον ο Χριστός. Εμείς είμαστε στην κατάσταση των αγωνιζομένων να σωθούν. Άρα δεν μπορούμε να σώσουμε τους άλλους. Τους σώζει η χάρις του Θεού, η σώζουσα, γιατί ο σωτήρας, ο Χριστός είναι αυτός που σώζει τους πάντες. Και βλέπεις, κάποιοι παίρνουν εργολαβία να σώσουν τον Χριστό, το ξέρεις αυτό, ε? Γιατί μέσα στην Εκκλησία δυστυχώς υπάρχουν και άνθρωποι που σώζουν. Να, από ένα παράδειγμα μικρό, λέω, όταν πήγα στην Ιεραποστολή, στη Μαδαγασκάρη, και έκανα μαθήματα στα παιδιά, στο τέλος από τα πολλά παιδιά ήρθαν 3 και με προσέγγισαν, γιατί σας παρακαλούμε, λέει, αλλά με αλήθεια το είπαν τα παιδιά, πάρτε μας, λέει, στην Ελλάδα που μας λέτε όλα αυτά τα ωραία πράγματα, να έρθουμε να δούμε Αγίους, λέει, εκεί πέρα στην Ελλάδα. Λέω στον Δεσπότη και πήρε τον Ιεραπόστολο, μην τυχόν και τους στείλεις, καήκαμε. Τι θα δείξουμε, λέω, στους ανθρώπους που θα έρθουν εδώ? Αυτοί θα έρχονται να δουν Αγίους και εμείς είμαστε θηρία. Έρχονται να δουν ανθρώπους που νηστεύουν, που αγωνίζονται, πάνε στην Εκκλησία, πηγαίναμε στην Ιεραποστολή και αυτοί μας περιμέναν πριν φτάσουμε οι παπάδες να τους λειτουργήσουμε. Μας περιμέναν από μέρες, λέει, είμαστε 2 μέρες εδώ, περιμένουμε να βαπτιστούμε. 2 μέρες περιμένουν, νηστικοί. Τους πήγαμε και φαγητό, αφού ήταν νηστικοί οι άνθρωποι. Αλλά βλέπετε, είχαν άλλο ζήλο. Εμείς τι θα δώσουμε από αυτά που δεν έχουμε? Αν έχουμε, να δώσουμε. Αλλά πνευματικά είμαστε πολύ κάτω. Θέλουμε πολλή δουλειά να ανεβούμε ακόμη επάνω. Ευχαριστούμε, αλλά θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, Δημήτρη. Θέλει πολλή συζήτηση. Νομίζω παρήλθε η ώρα, μήπως να βραστεί και ο άνθρωπος. Ο Άγιος Ηγούμενος λέει να δώσουμε το λόγο πως κάποιος θέλει να μιλήσει, να πει κάτι. Ευχαρίστως, αν υπάρχει κάποια ερώτηση, τοποθέτηση, όπως ήταν το Δημήτρη, τοποθέτηση ήταν αυτή. Νομίζω... Να μας πει ο Πατέρ Θεμιστόπουλος, που είναι και λειτουργιολόγος, αν νηστεύουν το Σάββατο ή όχι. Γιατί άλλα λέμε εμείς πνευματικοί, γυρνάμε πίσω και μου λένε, μα μου είπε ο Δημήτρης, τέλος συγκεκριμένο Δημήτρης, μας είπε να νηστεύσουμε. Κοιτάξτε, το θέμα της νηστείας, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ένα θέμα εντελώς προσωπικό, δεν είναι για όλους. Το είπα αυτό, ξεκαθαρίστε. Στην παράδοση Εκκλησίας μας, επίσης, η νηστεία δεν είναι η προϋπόθεση για την Θεία Κοινωνία. Στην παράδοση. Όχι ότι δεν είναι μέσον αγιασμού του ανθρώπου η νηστεία. Και φυσικά, στην παράδοση Εκκλησίας μας έχουμε πρώτα τρώγανε και μετά κοινωνούσανε. Τον πρώτο αιώνα, δηλαδή στην απολογία του μάρτυρος Ιουστίνου και Φιλοσόφου, που είναι η πρώτη Θεία Λειτουργία, που είναι καταγεγραμμένη, που λέει Α, Β, Γ, Δ, Ε, στον Άγιο Ιουστίνο, του μάρτυρα και φιλόσοφο, αν το μελετήσετε, είναι κείμενο του 90 περίπου μετά Χριστό. Εκεί αναφέρεται οι χριστιανοί, λέει, συγκεντρωνότανε, φέραν τα φαγητά τους, τρώγανε και στο τέλος γινόταν η Θεία Κοινωνία, δηλαδή αφού τρώγανε. Μετά όμως, επειδή και πίνανε, άρχισαν να γίνονται κάποια ευτράπελα μέσα στις αγάπες αυτές που έκαναν οι Απόστολοι και οι μαθητές κυρίως των Αποστόλων. Η Εκκλησία έβαλε να προσέρχεται κάποιος νηστικός πριν κοινωνήσει. Όχι νηστευτικός, όχι νηστευτικός δηλαδή με την νηστεία όπως τη λέμε σήμερα, αλλά νηστικός δηλαδή να μην έχει φάει. Τώρα δεν ορίστε τι έτρωγε, ας πούμε. Αυτό πέρασε από πολλές διακυμάνσεις και όπως ξέρετε πρέπει να το πούμε και αυτό για να δώσουμε μια
συγκροτημένη απάντηση στο ερώτημα το οποίο μας έθεσε ο Άγιος Ηγούμενος, και επειδή πολλοί άνθρωποι, ενώ είναι θέμα του πνευματικού μας, εμείς το συζητούμε με τους άλλους και κάνουμε και τον άλλον τη ζωή δύσκολη ή και τη δική μας τη ζωή κάνουμε δύσκολη, θα πρέπει να πούμε ότι μετά η Εκκλησία πέρασε στα χέρια των μοναστηριών. Τι θέλω να πω, αυτό που εμείς ψάλλουμε σήμερα εδώ στην Εκκλησία, τα βιβλία αυτά, είναι μοναστικά βιβλία. Το τυπικό είναι μοναστικό των ενοριών. Πριν υπήρχε ένα ενοριακό τυπικό μέχρι τον 14ο αιώνα, που ήταν για τις ενορίες, για μας. Δεν κρατούσε πολύ, περίπου μία ώρα ήταν η ακολουθία. Ήταν μόνο ψαλμωδία, είναι όπως το «Τες πρεσβείες της Θεοτόκου» που ψάλλουμε, είναι το λεγόμενο ασηματικό ενοριακό τυπικό. Αλλά όταν πήραμε το μοναχικό τυπικό, έχει μια μικρή ιστορία αυτό, μπορώ να την πω έτσι με ακροθυγός. Στην Κωνσταντινούπολη, όταν μπήκαν οι Λατίνοι το 1204, οι παπάδες, οι έγγαμοι, έφυγαν, φοβήθηκαν, πήραν τις οικογένειές τους, φύγανε και βγήκαν έξω από τις πόλεις. Ο κόσμος όμως έμεινε μέσα στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Ποιος θα τους λειτουργούσε να τους δώσει το σώμα και το αίμα του Χριστού? Ήρθαν λοιπόν οι καλόγυροι από τα μοναστήρια και άρχισαν να λειτουργούν μέσα τις ενορίες. Αλλά αυτό το τυπικό που ήξεραν δεν ήταν το ενοριακό που ήταν των λαϊκών, ήξεραν το μοναστικό και φέραν όλο το μοναστικό τυπικό μέσα στην Εκκλησία. Και μαζί με αυτό έφεραν και ό,τι μοναχικές συνήθειες είχαν, τις περάσαν στη ζωή της Εκκλησίας μας. Και φυσικά τώρα, εφόσον έχουμε το μοναστηριακό τυπικό, ακολουθούμε και κάποιους κανόνες ασκητικούς και στον λοιπόν βίο μας, δηλαδή, και στον υπόλοιπο βίο μας. Μία από αυτές, από τα κατάλοιπα του μοναχισμού, το οποίο έμεινε στην ενοριακή μας ζωή σήμερα, είναι και το θέμα της νηστείας, που είναι αρετή, Τετάρτη Παρασκευή. Υπάρχουν λαϊκοί που θέλουν να μιμηθούν τις μονές. Και τι κάνουν, βάζουν και τη Δευτέρα νηστεία. Ενώ η λαϊκός δεν έχει Δευτέρα νηστεία. Μόνο ο μοναχός έχει νηστεία τη Δευτέρα. Γιατί εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε τη διάκριση. Ο μοναχός πάει στο τέλειον, στο άκρον. Ο έγκαμος πρέπει να είναι στο μέσον. Γιατί αν πάει ο έγκαμος στο άκρον, τότε τα πράγματα τεντώνονται και μπορεί να πάθουν πολύ μεγάλη ζημιά κάποιοι όταν τεντώνονται πολύ. Πρέπει να υπάρχει η διάκριση. Και γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία τάση, η οποία αυτό με την οικονομία που μετέρχονται οι ποιμένες, οι πατέρες των ενοριών, αφήνουν τα πνευματικά τους παιδιά να τηρούν την παλαιά τάξη ότι μπορούν να τρώνε την ημέρα το Σάββατο. Και υπάρχουν κάποιοι υπερασκητικοί που έχουν επηρεαστεί από τα μοναστήρια, οι οποίοι δεν επιτρέπουν. Οπότε όποιον τη μας πει ο πνευματικός θα κάνουμε αυτή την τάξη. Για να μην επέλθει διχασμός και υπάρχει ας πούμε μεταξύ μας, εμένα έτσι είναι το σωστό. Δεν υπάρχει σωστό, δεν υπάρχει σωστό, ό,τι πει ο πνευματικός θα κάνουμε. Αυτό είναι. Αυτό διαφέρει όμως από ψυχή σε ψυχή, δηλαδή. Βεβαίως διαφέρει. Ό,τι πει ο πνευματικός. Και ένας επιλέγει τον πνευματικό του. Δεν είναι να αναγκάζεται να κάνει κάποιο πνευματικό. Τον επιλέγει τον πνευματικό του. Πώς πας σε ένα γιατρό? Θα επιλέξει τον πνευματικό σου, θα είναι από αυτής, αλλά να μην αλλάζουμε τους πνευματικούς σαν τα πουκάμισα, να έχουμε πνευματικό. Κάνουμε και ταπείνωση κιόλας. Θα υποταχθούμε, να φάμε λίγο τις φάπες μας. Μας χρειάζεται καμιά φορά, μας πελεκίσει λιγάκι πνευματικός. Άλλωστε ο γλύπτης για να βγάλει το ωραίο γλυπτό δεν το πελεκάει την πέτρα. Ο ξυλουργός δεν κόβει το ξύλο και το δίνει μια μορφή να γίνει το σκαλιστό αυτό. Έχει περάσει μεγάλη διαδικασία. Αυτή λέγεται η διάκριση των πραγμάτων. Και κυρίως εμείς να λειτουργούμε στη διάκριση του πράγματος. Στην παράδοση λοιπόν την ενοριακή δεν υπάρχει νηστεία το Σάββατο. Δηλαδή μέχρι το μεσημέρι κάποιος μπορεί να καταλύσει κανονικά φαγητό και να κοινωνήσει την άλλη μέρα με την εντολή του πνευματικού του αυτό. Αλλά είναι και μερικοί πονηροί, Δημήτρη, να σου πω τι κάνω. Λέει, τελειώνει η δική μας η νηστεία και ξεκινάει ας πούμε η νηστεία του Αγίου Όρους ας πούμε. Και όταν έχουμε εμείς νηστεία πάνε στο Άγιον Όρος για να καταλύουν την Αγιορείτικη και όταν ξεκινάει η Αγιορείτικη βγαίνουν έξω για να φάνε. Και αυτό είναι πονηρό. Και το έχουν συλλάβει αυτό οι καλόγεροι. Μου το έλεγε προχθές ένας καλόγερος από τα Άγιον Όρος. Μου λέει: άκουμα, Παθημιστοκλή, μου λέει: είναι μερική πονηρία, αλλά τι κάνουμε εμείς, μου λέει: τι κάνετε,
στρώνουμε μία τράπεζα για τους κοσμικούς. Οι καλόγεροι τρώνε ψάρι και άλλοι τρώνε αλάδατο. Γιατί σου λέει, έρχεστε εδώ για να φάτε και να καταλύσετε την νηστεία σας. Είναι δηλωμένο. Είναι μερικοί πονηροί, τους πιάνει λίγο ο πειρασμός, να πάνε να καταλύσουν. Λέει, εμείς πάμε τώρα μετά Αγίων Όρους. Δεν πάει, πέντε 13 μέρες διαφορά, δεν να προσέχουμε. Μάλιστα. Πήραμε μια απάντηση, νομίζω. Ναι. Πατέρα, ευχαριστώ πολύ και προηγουμένως ότι μια γυναίκα σας είπε θα νηστεύσω 40 μέρες για τον άντρα μου. Και είπα ότι αυτό δεν προβλέπεται. Τα μαύρα ρούχα που φοράμε. Ούτε τα μαύρα που βλέπονται. Είναι τοπικές παραδόσεις. Δεν έχουν σχέση. Δηλαδή, δεν είδατε μία κηδεία που σκοτώθηκε μια νέα. Η Μαρία, τη θυμάστε, εκεί και έγινε η κηδεία της στον Άγιο Πορφύριο. Με τα 10 παιδιά. Και όλοι φορούσαν λευκά στην κηδεία. Ναι, αλλά, να τώρα, εγώ το είπα τώρα, αλλά το είπα και καλυμμένα. Πώς το είπα τώρα στην ομιλία. Είπα πρόληψη και δυσιδαιμονία. Και είναι και η τοπική, ας πούμε, η κουλτούρα. Τι θα πει, ας πούμε, α, η χείρα του Μπαρμπαγιώργη δεν τον τίμησε τον άντρα της. Γιατί βρε δεν τον τίμησε, γιατί δεν έβαλε μαύρα. Αμέσως στη μικρή κοινωνία μετράει αυτό. Δηλαδή, αλλά κάποιος αν είναι πλήρως αφιερωμένος στο Θεό, μπορεί να κάνει και την έκπληξη των πραγμάτων. Αρκεί να έχει τα κότσια να το κάνει. Και αν πάρει και την ευλογία και από το πνευματικό του, θα είναι πολύ καλά να το κάνει. Νομίζω ότι θα πληρώσετε πολλά. Κάνω και υπερορίες. Συγγνώμη, έτσι. Ωραία. Τελειώστε σας. Ναι, να βάλουμε, να περάσετε, να χαιρετήσετε, να σπαστείτε το...